Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Τελευταία μέρα του Μαΐου. Καλημέρα σε όσους σηκώθηκαν τώρα. Καλημέρα. Και καλησπέρα σε όλους τους υπόλοιπους, Στέργιο. Γιατί έχουν περάσει τις 12. Τι γίνεται, όλα καλά? Όλα καλά. Σταύρο. Έλα, παιδιά, τι γίνεται. Εσύ όλα καλά? Πάντα είμαι καλά, πολύ, παιδιά. Θυμάστε ποτέ να έχω προβλήματα? Όχι, μια γαλήνη μονίμως. Έτσι, μπράβο. Τα λες καλά, αγάπη. Μια ηρεμία. Μια πραγματικά, δηλαδή. Ένα συννεφάκι ευτυχίας πάνω από το κεφάλι μου, συνεχώς. Βαλεριάνες και όλα καλά. Ζάναξ. Δεν είναι πολύ βαριά είναι αυτά. Εντάξει. Δεν είναι για μας. Τι γίνεται? Ναι. Όλα τέλεια. Τόσο? Τον πάγατε και το ρέι, εντάξει. Ποιο ρέι? Ποιος είναι αυτός? Ησυχάσατε. Δεν σας άρεσε? Τώρα που θα πάει στην Πατσούκα και θα σηκώσει το Champions League της... Του Μεξικού. Της Λατινικής Αμερικής. Θα κάνει τον Ταύρο και θα συγχώρεσαι, Στέργιο. Πάντως, ο ίδιος Ταύρος είπε αντίο ο Ρέι, οπότε δεν νομίζω να έχει στο μυαλό την επιστροφή. Δικαιολογημένα θα πω εγώ, εντάξει. Ο Ερίκη έχει πει 8 φορές αντίο. Αντίο δεν έχει πει ο Ερίκη. Από ό,τι θυμάμαι εγώ, εντάξει. Αλλά ο Ρέι έκλεισε. Υπάρχει επέκταση. Στον ΠΑΟΚ θα νίκει και του χρόνου την καιρό. Ναι, απλώς φαντάζομαι στο μυαλό του Ρέι είναι δικαιολογημένα να κάνει μια καλή πορεία φέτος και να παραμείνει στο μικρό, να πάει στην Αργεντινή, εντάξει. Δεν νομίζω να έχει να θυμάται και τόσα καλά πράγματα από την ευρωπαϊκή του παρουσία, πέρα από τα χρήματα που πήρε και τις τιμές που έζησε στον ΠΑΟΚ, εντάξει. Mm-hmm. Δεν νομίζω να είναι ικανοποιημένος και ο ίδιος από το χρόνο συμμετοχής του, ανεξάρτητα αν δεν προκάλεσε ποτέ κανένα πρόβλημα και μπράβο του. Μπορεί να θέλει όμως να κάνει μια καλή σεζόν εδώ και να επιστρέψει μετά στον ΠΑΟΚ να διεκδικήσει. Εδώ που εδώ ακριβώς. Στο... Εκεί. Ναι, μήπως είναι... στο Μεξικό. Άλλαξε κάτι τις τελευταίες μέρες. Στο Μεξικό, ρε παιδί. Μεξικό έχουμε γίνει, Σταύρο. Είναι νωρίς ακόμα. Και Κολομβία έχουμε γίνει και Μεξικό έχουμε γίνει. Ναι. Διαφωνείς? Όχι, βέβαια. Η αγάπη τώρα που τη σκέφτομαι μοιάζει λίγο με Μεξικάνα. Μόνο αυτό δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, δηλαδή. Για κάνω το λίγο εικόνα, βάλσε ένα σομπρέρο λίγο. Θα με κρύπει ολόκληρη πια το σομπρέρο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ, Σταύρο. Θέλω να ξεκινήσω, Σταύρο, με την είδηση βόμβα που πέφτουν από τα σύννεφα για εμπλοκή του Ραούλ Μπράβο και με ναρκωτικά. Το έχουν φάει το παιδί, να ξέρεις. Τον έχουν μπλέξει σε πολλά. Ναρκωτικά και τζόγος, παιδιά, και τα δύο πάνε μαζί. Αυτά δεν γίνεται τώρα. Να στείλεις παιχνίδια και να μην πίνεις και κάτι είναι. Πάντως ψιλομπλεγμένο τον λες. Δεν τον λες και άνετο. Ναι. Ναι, ναι, και πολύ δρομένους βλέπω εδώ, δεν ξέρεις. Να περπατάς στον δρόμο και στάζουν διάφοροι. Εντάξει, Σταύρο, αυτά εξαπλώνονται, δεν είναι. Άμα ξεκινήσει το κουβάρι. Τι είναι ο κόσμος, Σταύρο? Μια σταλιά είναι πλέον. Μια γειτονιά είμαστε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Παγκοσμιοποίηση σε όλα τα επίπεδα. Αλλά 8,5 κιλά κοκαίνης μόνο. Τι τη θέλουμε τη έρευνα, έγινε στο παρελθόν, τι το ψάχνουμε. Ψιλικατζής, Σταύρο, ψιλικατζής. Τι να κάνεις με 8,5 κιλά και θα κάνεις. Ούτε ένας τόνος, ούτε δύο, ούτε τίποτα. 8,5 κιλά. Ναι, ούτε τρεις. Δύσκολα τα πράγματα. Αρνήθηκε πάντως να απολογηθεί, λέει, χθες. Και τι να κάνεις να πει ο άνθρωπος, να μοιραστεί τις εμπειρίες του. Ναι, αλλά προφυλακίστηκε, ναι. Ε, αγάπη, αν δεν προφυλακιστείς και γι' αυτά, δηλαδή. Πραγματικά, ας το παρατήσουμε το μαγαζί. Δεν δουλεύουν, αγάπη, όλες οι χώρες όπως η Ελλάδα. Εντάξει, ρε παιδιά, οκ. Εντάξει. Στο μεταξύ, Σταύρο, διακρίνω, αλλάζουμε θέμα, δεν έχουμε να πούμε κάτι για τον Ραούλ Μπράβο. Αφού δεν είπε αυτό, θα πούμε εμείς. Αυτό και αυτό. Εντάξει. Διακρίνω ένα άγχος. Τώρα διάβαζα post Αθηναίου δημοσιογράφου για τις εκλογές στο Δήμο Θεσσαλονίκης και γιατί η δημοσκόπηση δίνει ψηλά τον Ζέρβα. Ποιο είναι ο δημοσιογράφος Αθηναίου? Ο κύριος Βαγγέλης Μπραουδάκης. Δεν καταλαβαίνω το άγχος των Αθηναίων για την πόλη μας. Εκτός αν μας αγαπάνε τόσο πολύ και θέλουν το καλό μας. Δεν νομίζω να θέλουν το καλό μας, Στέργιο. Δεν νομίζω. Αλλά γενικά. Κύριε, είναι ένα θέμα. Εγώ, εσύ να ασχοληθήκαμε με τις εκλογές του Δήμου Αθηναίων, ας πούμε, για παράδειγμα. Όχι. Δεν μας κέκτηκε καρφί. Δεν ασχοληθήκαμε, ναι. Ή του Δήμου Πειραιά, ή του Δήμου, δεν ξέρω τι Δήμου έχουν εκεί πέρα. Ναι. Αλλά βλέπω έτσι ένα άγχος. Και μια ενασχόληση των συναδέλφων των Αθηναίων με τις εκλογές τις δικές μας. Ναι. Ναι. Κάπου πάει το μυαλό μου ότι, γιατί σημαίνει αυτό. Φαντάζομαι να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Φαντάζομαι. Ναι. Αλλά εντάξει. Κοίτα. Πρέπει να καταγράψουμε και αυτό. Το άγχος των Αθηναίων δημοσιογράφων για τις εκλογές στη Θεσσαλονίκη και τη διαφαινόμενη άνοδο του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Εντάξει. Άμα το δεις λίγο πολιτικά, Στέργιο και αγάπη. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας έχει να τραβήξει από μεγαλύτερη δεξαμενή ψηφοφόρων από ότι ένα κομματικό στέλεχος όπως είναι ο
κύριος Σταχιάος. Έχει να πάει, ήδη έχει κάνει συμφωνίες με τους περισσότερους. Ο Κωνσταντίνος Ζερβασίδη, δηλαδή Αιδωνόπουλος, Λεκάκης, ο Βούγια σχεδόν, η Νοτοπούλου ανεπίσημα, ο Ορφανός, από ό,τι γνωρίζω, αρνήθηκε οποιαδήποτε συνεργασία με τον Ταχιάο. Γι' αυτό είναι αυτή η δημοσκόπηση, δεν είναι τυχαία. Δεν έκατσε πάντως καλά στην πρωτεύουσα, το σημειώνουμε και αυτό. Κάτι θα ξέρω παραπάνω. Κοίτα να δεις τώρα, το θέμα μας τώρα είναι, δεν είναι αν ο Ταχιάος είναι Άρης και τέτοια που λένε. Εγώ, παραδείγματος χάρη, στον προηγούμενο δήμαρχο το στήριζα. Άρης ήταν ο Μπουτάρης, δεν ήταν ΠΑΟΚ. Εντάξει, να ξεχωρίσουμε λίγο τι είναι η καθημερινότητά μας και τι είναι οι ομάδες. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, μιλάμε τώρα για μια κομματική επιλογή από τη μία και μια ανεξάρτητη από την άλλη. Κακά τα ψέματα, μετά από 40 χρόνια, πώς το λένε, που η Θεσσαλονίκη βίωσε τα πάνδυνα, δεν εξελίχθηκε ούτε 0,5%, είναι λογικό να μην έχουμε εμπιστοσύνη κομματικούς μηχανισμούς, εντάξει. Ναι. Δεν θέλουν τη Θεσσαλονίκη να την αναπτύξουν και είναι πολύ κομβικό το σημείο, γιατί αν η Θεσσαλονίκη αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή με λιμάνι, αεροδρόμιο κτλ., έχει να κάνει με το γεγονός ότι τελειώσαν τα λεφτά και πρέπει να πάνε στην ιδιωτική πρωτοβουλία κάποια έργα και να μαζέψουν κανένα φράγκο. Δεν είναι επειδή ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν θα αναπτύξουν τη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να έχει κομματικό μανδύα. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη και δεν φταίμε εμείς γι' αυτό, φταίνε αυτοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή ούτε φανατισμός, ούτε πόλωση, ούτε τίποτα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Γι' αυτό ο Κωνσταντίνος Ζέρβας έχει αυτή τη στιγμή αυτό το ρεύμα. Δεν είναι ότι επειδή λέμε εμείς κάτι, ξέρω εγώ, ή επειδή λέει ο άλλος κάτι, επειδή λέει από την απέναντι μια ώρα τη συνάδελφος που ψάχνουμε να δούμε ποια είναι και δεν βρίσκουμε. Ναι. Έχουμε αρκετούς. Δεν είναι τώρα. Εντάξει, εγώ γελάω με μια η οποία εμφανίστηκε τώρα πάλι, που δεν ξέρει κανείς ποια είναι. Ναι. Δεν ξέρει κανείς, δεν την έχει δει κανείς στην Ένωση Συντακτών κάπου, κάπου σε μια εκδήλωση, σε ένα καφέ, ρε φίλε. Κάτι να πει να είναι συνάδελφος ή τι να. Εμείς γιατί δεν το κάνουμε αυτό στο ΠΑΟΚ, σε Σταύρο. Γιατί δεν το κάνουμε. Να ανακαλύψουμε μια συνάδελφο, ξέρω εγώ, Σούλα Μπουρδούμπαση. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει, εντάξει, υπάρχει. Είναι... Στο ΠΑΟΚ 24. Όχι, ρε. Γενικότερα. Υπάρχει γενικότερα. Σε site, δουλεύει. Βρίσκα μια συνάδελφο, ξέρω εγώ, αυτό σου είπα και το όνομα. Σούλα Μπουρδούμπαση. Κάτι πιο ελκυφανέ. Και εμπορικό. Κάτι πιο ελκυφανέ, ρε παιδιά. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν είναι. Το θέμα λοιπόν της πολιτικής είναι πολύ απλό. Καμία εμπιστοσύνη σε κομματικούς μηχανισμούς από το μέσο Θεσσαλονικιό, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί δεν έχει δει φως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάτσουμε να αναλύουμε και τι να κάνουμε. Απ' την άλλη, έχεις το Ζέρβα που είναι χορτάτος, δηλαδή μια περιουσία μυθική δική του. Δεν έχει ανάγκη δηλαδή σημαντικό να κάτσει να. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ σημαντικό. Όπως σημαντικό ήταν και για τον κύριο Μπουτάρη. Για τον Μπουτάρη. Βέβαια. Σημάδεψε στα οικονομικά. Ξέχωρα αν τελευταία τριετία το χάσε. Και ξέχωρα αν του χρεώνω προσωπικά εγώ αυτή τη στιγμή ότι μια παράταξη η οποία είχε προδιαγραφές τη διέλυσε μόνος του. Ναι. Ωραία. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με τα μαθηματικά. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη κομματικούς μηχανισμούς. Δηλαδή, τώρα ανεβάσανε, ξέρω εγώ, επιτελείο από τη Νέα Δημοκρατία και το μόνο που κάνανε ήταν να πολλώσουν, τέλος πάντων, να χαρακτηρίσουν τον Ζέρβα Πασόκο. Ο Ζέρβας ξεκίνησε από το Πασόκο και ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποψήφιος σε κάποια φάση. Αλλά Πασόκο, Πασόκο δεν τον λες. Ναι, όντως. Ωραία. Ανήκει στην κεντροδεξιά, τέλος πάντων. Αν θέλουμε όμως να ποντάρουμε επικοινωνιακά στις ταμπέλες, είναι εντάξει, τουλάχιστον άτοπο. Δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν μας ενδιαφέρουν οι ταμπέλες, μας ενδιαφέρει ποιος έχει εξαρτήσεις και ποιος όχι. Και το γεγονός ότι όλοι σχεδόν οι υποψήφοι πάνε με τον Ζέρβα δείχνει τέλος πάντων ότι είναι πιο ανοιχτό σε συνεργασίες. Ωραία, και θα πάει σε μια λογική διοίκηση του Δήμου πιο σωστή. Στο πνεύμα της απλής αναλογικής. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Μακάρι ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει το Σουκού. Θα βρέχει κιόλας. Καταρακτώδεις βροχές άμα θα υπάρχουν. Μην φύγετε Χαλκιδική. Να σηκωθείτε να πάτε. Ωραία, μιλάμε για κατακλυσμό του ΝΟΕ. Μην πάτε. Ωραία. Και να πάει να ψηφίσει ποιον θέλει επόμενο δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Εγώ, Σταύρο, έλεγα χθες ότι
αν κάποιος ακούει εμένα, σένα, την αγάπη και δεν μας εμπιστεύεται, ρε παιδί μου, μπορεί να δει τα δύο debate που έχουν δώσει ο Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο Νίκος Σταχιάος και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους πάρα πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχει εικόνα, υπάρχουν και των δύο οι απόψεις. Είναι μια καλή έτσι λύση για να βγάλει ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα, χωρίς να ακούει εμένα, σένα, την αγάπη ή κανέναν. Γιατί νομίζω και στα δύο debate καταλάβαμε πολύ καλά περί τίνος πρόκειται και πώς σκοπεύει ο ένας και πώς σκοπεύει ο άλλος. Ναι. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Και ναι, μαζί με δική δεκατοντάδων ανθρώπων διαβάζοντας τα σχόλια. Και ναι. Δεν νομίζω να είναι όλοι ΠΑΟΚ αυτοί. Δεν έχει να κάνει με ΠΑΟΚ, εγώ παραλαμβάνω. Εγώ το μόνο που χρεώνω στον Ταχιάο στα θέματα ΠΑΟΚ που ασχολήθηκε, θέλοντας να σας πληρώσει τέλος πάντων το δικό του κοινό και να αντιβάνμενος που υπάρχει από αυτούς τέλος πάντων που δεν έχουν κάποιο κέρδος με τις επενδύσεις του στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό που μου ενόχλησε εμένα είναι η αναφορά του στις σημαίες στο Δημαρχείο. Δηλαδή μου δείχνει με έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να μειώσει τη χαρά μου. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συμπλέγματα. Εγώ δεν θέλω συμπλέγματα στον ηγέτη της πόλης. Mm. Δηλαδή να μειώσεις τη χαρά μου, λέει φίλε, ο οποίος πάρει πρωτάθλημα, ας βάλει στη σημαία του, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όταν αυτή τη λεπτομέρεια μου χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά αυτό το πράγμα, να μην υπάρχουν λέει σημαίες του ΠΑΟΚ λέει, στο Δημαρχείο, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει πάρει double, έχει κάνει την καλύτερη σεζόν της ιστορίας ελληνικής ομάδας στην Ελλάδα. Εντάξει. Και θες να το κάνεις αυτό το πράγμα, στέκεσαι σε αυτό και μειώνεις τη χαρά μου. Άρα εσύ δεν ήρθες εδώ για να με κάνεις καλύτερο. Εσύ ήρθες εδώ, ωραία, για να κάνεις το κομμάτι σου. Το κομμάτι σου δεν συμβαδίζει με το δικό μου. Εγώ θέλω να χαίρονται όλοι. Γίνεται στην πόλη όλοι να προχωράμε και να είμαστε χαρούμενοι. Ωραία θα ήταν. Πραγματικά. Ναι. Ανεξαρτήτου ομάδας, ανεξαρτήτου κοινωνικής τάξης, ανεξαρτήτου οτιδήποτε. Εμένα με ενόχλησε αυτό πάρα πολύ. Και γι' αυτό ασχολούμαι. Εκεί κατάλαβα ότι κάποιος άνθρωπος δεν θέλει τη χαρά μου. Οκ. Okay. Δεν θα θέλει και αυτός τη χαρά μου. Δεν θα χαρεί και αυτός μαζί μου. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν γίνεται να αφήνουμε όλα να περνάνε έτσι. Ναι. Θες λίγο να σχολιάσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα δύο λεπτάκια την καταπληκτική είδηση, την χθεσινή, ότι πήγαν τα τρία λεωφορεία στο ίδιο συνεργείο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για έποση, εντάξει. Αν υπάρχει πρόγραμμα, όλα γίνονται. Ναι. Σύμπνο. Εντάξει, κοίτα, θα σχολιάσουμε αυτό, θα σχολιάσουμε την πολιτική που εμφανίζει κυρίως από τη Live Sport, από ό,τι βλέπω, που εμφανίζει τον ΠΑΟΚ χαμένο στην ψηφοφορία της Λίγκας, ενώ δεν υπάρχει, ο ΠΑΟΚ ψηφίστηκε αυτό που ήθελε ο ΠΑΟΚ εξ αρχής. Ωραία. Η ίδια η ΑΕΚ δεν στήριξε καν την δική της πρόταση και του Ολυμπιακού δεν πέρασε η διαίρεση στην βαθμολογία στο τέλος. Και προσπαθούν να περάσουν άνθρωποι που κάνουν κυβερνητικό ρεπορτάζ. Κυβερνητικό ρεπορτάζ σημαίνει ότι ασχολούμαι με το παραγοντιλίκι. Εδώ έχουμε το εξής φαινόμενο, να κάνεις κυβερνητικό ρεπορτάζ ομάδας. Δηλαδή τι δίνει η ΑΕΚ, π.χ. γράφω αυτό, δεν έχεις πάρει τηλέφωνο στον ΠΑΟΚ ποτέ. Ωραία, το παίζεις μάλιστα ανεξάρτητος, το παίζεις ξέρω εγώ ότι οι άλλοι είναι υποκριτές και μπλα 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 μπλα. Και έχουμε λοιπόν αυτό το φαινόμενο κυβερνητικού ρεπορτάζ αποκλειστικά για μια ομάδα. Το ρεπορτάζ το οποίο βέβαια δεν συνάβει σε καμία των περιπτώσεων με την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα, ότι το 1-6 το ήθελε ο ΠΑΟΚ εξ αρχής. Ωραία. Ότι υπήρχε μια πρόταση της ΑΕΚ που δεν πέρασε και ότι ο Ολυμπιακός η διαίρεση που ήθελε στο τέλος της σεζόν δεν έγινε γεγονός. Άρα πώς βγήκε χαμένος ο ΠΑΟΚ σε αυτήν την υπόθεση δεν μπορεί να καταλάβει κανένας. Μόνο αυτή. Εντάξει, η σύμπραξη Ολυμπιακού ΑΕΚ επικοινωνιακά φαίνεται καθημερινά σε εμάς που την παρακολουθούμε. Απορώ πως οι αεξίδες που έχουν μια περηφάνεια δεν είναι Ολυμπιακοί. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Δεν είναι. Ωραία. Ανέχονται αυτή τη σύμπραξη και παρακολουθούμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ωραία. Το πού θα καταλήξει αυτό. Όταν π.χ. έρθουν οι παίκτες, το βουνό αυτό που λέγανε, που γράφαν τις προάλλες. Τον έκοψε, ναι, λέει, ναι. Τον έκοψε ο Λομονητής. Ο Μάστορας, ναι. Ήτανε λόφος τελικά. Ναι. Δηλαδή, απορώ πραγματικά με τι θα ασχοληθούν άλλο.
και με ό,τι άλλο. Πόσο θα αντέξουμε. Κοίταξε, εγώ έχω μια ένσταση σε αυτά που λες μόνο για την περηφάνεια των οπαδών της ΑΕΚ. Έχω άλλη άποψη. Εσύ έχεις άλλη άποψη γιατί κοιτάς το digital κομμάτι. Εγώ επειδή έχω ζήσει στην Αθήνα, ωραία, ξέρω και ανθρώπους που αυτό το πράγμα που συμβαίνει δεν τους αρέσει. Καλά, πάντα υπάρχουν σε όλες τις ομάδες, ακόμα και στο Ολυμπιακό. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι η υπερηφάνεια των φίλων της ΑΕΚ σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια έχει λίγο πέσει ο πήχης. Κοίτα να δεις. Τη μία βρήκαν πάτημα να πατήσουν κάπου και να πούνε. Τη δεύτερη βρήκαν, τη τρίτη βρήκαν, την τέταρτη δεν θα βρουνε. Ναι. Κατάλαβες ποιο είναι το θέμα. Δεν αυτά μπορείς λοιπόν, πάντα να τα βάζεις κάτω φαλάκι. Ναι, και αυτά λοιπόν για το παρασκηνιακό κομμάτι. Βρεδελές που... Εμείς... Έκλεισε ο Βαρέλα και δεν έχουμε κανένα θέμα. Ρώτησε για Ράμος, σύμμαχος ο Κρέσπο. Ναι, εντάξει. Ναι, μας είχε απαλλάξει η παραμονή του Βαρέλα και δεν σκεφτόμουν. Από πολλά δημοσιεύματα. Έχουμε και άλλες θέσεις. Έχουμε και άλλες θέσεις. Και άλλους παίκτες που μεγάλα ονόματα που σταματάνε από μια ομάδα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι δεν τους βλέπω καλά. Εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Να κάνουμε τις μεταγραφές που πρέπει, όλα να προετοιμαστούμε κατάλληλα, η ομάδα να είναι ισχυρή και όλα αυτά θα γίνουν. Απλά να μην τσιμπάει ο κόσμος στα δημοσιεύματα εντυπώσεων, ειδικά από μια εφημερίδα, δίθεν αντικειμενική, και ειδικά από τον Όμιλο Αλαφούζου, ο οποίος έχει αλωθεί 100% από πένες και φωνές ΑΕΚ και παίζουν 100% ΑΕΚ. Αυτό γίνεται δεδομένη χρονική στιγμή. Αλήθεια. Όσοι φίλοι δηλαδή μας ακούν από την Αθήνα, να έχουν το νου τους ότι εκεί η ενημέρωση είναι μονόπλευρη και λένε ό,τι τους βολεύει. Το μόνο που δεν έχουμε διαβάσει είναι ότι η ΑΕΚ έχει κλείσει την ψαλίδα και φτάνει τον ΠΑΟ και χτυπάει πρωτάθλημα ξανά και όλα αυτά. Εντάξει, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό ακόμα. Μόνο αυτό. Καλά. Αν θέλει, μπορεί να το γράφει. Ότι να με τον Καρντόσο τώρα αλλάζει η ομάδα και όλα αυτά. Θα εκτεθούν με τα τωρινά δεδομένα, θα εκτεθούν και το. Για έχετε δει το βιογραφικό του Καρντόσο. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Με όποιον μιλάει τον Καρντόσο, το λέγαμε και χθες. Όταν το διαβάσει κάποιο. Δηλαδή, μας φέρνουν τον Καρντόσο στον ΠΑΟΚ τώρα. Ναι. Θα εμφανιστούν νίντζα. Ωραία, ο Βαν Ντάμ. Ο Στίβεν Σιγκάλ. Ναι. Εντάξει. Η Τούμπα θα πολιορκείται και θα γίνει η ανακατασκευή τη λίγο νωρίτερα. Ναι, αναγκαστικά. Βάλε και το Ράμπο μέσα που βγάζει καινούργια ταινία το Σεπτέμβριο. Ράμπο 5. Ωραία. Ράμπο 5. Ναι. Ωραία. Δεν το βάζει κάτω στα λόνια, στα γεράματα. Δεν το βάλε. Τρέμουν οι Βιετκόνγκ. Αφού διαβάσαν δελτίο τύπου εκεί στο Βιετνάμ και λένε όχι πάλι. Μεξικάνοι θα είναι τώρα. Μεξικάνοι. Εντάξει. Και βλέπει τώρα για τον Καρντόσο ότι δημιουργείται λίγο μια εντύπωση ότι θα αλλάξει πράγματα. Ο οποίος είναι ο Μουτσινάς, εντάξει, κανονικά. Δηλαδή... Όχι Μουτσινάς, ρε. Είναι μονίμως προβληματισμένος. Έχει ένα βλέμμα θλιμμένο, μου θυμίζει μια πρώην μου. Που προσπαθούσε να καταλάβει τι συνέβη. Προβληματισμός, ρε. Για να συνημερώσω, Σταύρο, ήταν προχωρημένη η συνομιλία Μελισανίδη με τον Χόλμεν, το βουνό της Σουηδίας. Ένα το βουνό του Game of Thrones και ένα το βουνό ο πιτσιρικάς αυτός. Αλλά ο Καρντόσο λέει άναψε κόκκινο γιατί λέει, ψάχνει κάτι άλλο. Για να ξέρει το τι συμβαίνει. Ναι, εννοείται. Έτοιμο ήταν ο Μελισάν. Είναι ωραίο αυτό που λένε. Ο Μιγγέλ Καρντόσο ανέλησε το όνομά του για την Ένωση ναι, και τη θέλησε να κερδίζει τα παιχνίδια. Και εγώ πίστευα ότι δεν θα ήθελε να κερδίσει παιχνίδια. Είναι αυτό που λέμε. Πάμε αύριο να πάρουμε τη νίκη. Μπρεμανόλο, μείνε πάλι Μάρτιο, Απρίλιο, μια χαρά. Φτάνει, ρε, εγωισμό δεν έχει αυτό. Σταύρο, τι λέει για κάποιον. Εγωισμό λέει δεν έχει κειμένο. Όχι, δεν έχει. Όχι. Τι ρε, δεν έχει εγωισμό. Όχι, ξαναλέω. Εγώ θα έκλεινα τηλέφωνο αν με έπαιρνα ξανά. Εσύ, ο Μανόλο, όχι. Γιατί σαν πω θα πάρει κανένα σοβαρό ποσό, α πούμε. Τι, ότι. Κάτι θα δει, δεν γίνεται, ρε. Τέλο πάντων. Δεν θα δίνει κάτι Σταύρο, στο Μανόλο. Όσο να πει. Όπω λέει ένα πολύ ωραίο και καλό συνεργάτη εδώ, social media, γιατί αυτό είναι. Ο Στανόγεβιτς για την ΑΕΚ θα ήταν κάτι μεταξύ Αλέγκρι και Ποκετίνο. Σωστό. Ναι. Απόλυτα εύστοχο. Άστο. Ναι, τέλος πάντων. Έχει και πρωταθλήματα. Ο άλλος έχει δείξει ότι πέφτει. Έχει τη σειρά της ΑΕΚ. Πες μας, Σταύρο, στο φινάλι και κάτι για το Champions League, το τελικό τον αυριανό και να κλείσουμε. Πάμε στο διάλειμμα. Δεν χάνει με τίποτα Λίβερπουλ. Σε κόβει, Σταύρο, ο Στέργιος τώρα, με το που το είπες. Έκανε νόημα. Φοβερή ανάλυση, Σταύρο, ευχαριστούμε πολύ. Δεν μπορεί να το χάσει αυτό, ρε Στέργιο, τι να κάνουμε, είναι μια ταχύτητα πάνω. Έχει χάσει άλλα κι άλλα, Σταύρο, Λίβερπουλ. Δεν μπορεί, το βάζεις στο στοίχημα.
Θα το σκεφτώ και θα σου πω. Βάλ το τώρα, δηλαδή. Θα δω λίγο τα δεδομένα για την δεκάδα και έχουμε θέματα. Μην είσαι λίγο ψυχο, ρε. Ποια δεδομένα για την δεκάδα, ρε. Ποιο θα βάλει, τον Γκλεν Χόντλ ή τον Δαχτήλε. Θα παίξω Κέιν ή θα πιστευτεί τον Μόρι. Εγώ δεν θα βάζα τον Κέιν μετά από τόσο καιρό. Άμα μου δώσει βέβαια 200 ευρώ, μιλάω το Μόρι. Ναι. Τι ωραία πράγματα. Όχι, εγώ έχω μια φωνή για Έριξεν. Πάλι, κάθε φορά αυτό λες, ρε. Δεν θα κρυθεί ο τελικός από, από τις φίρμες, ούτε το Σαλάχ. Ο Έριξεν θα μειώσει 3-1. Ωραία. Θα βάλει γκολ ο Φαντάικ. Εγώ Μανέ βλέπω. Μανέ επίσης πάντα τον βλέπουμε. Θα σου πρότεινα Σταύρο να δούμε το τελικό μαζί, αλλά δεν μπορώ να βλέπω το τελικό με άμπαλους, οπότε θα το δούμε άλλη παρέα. Στέργιο, άμα σου δώσουν μια μπάλα, θα την πας στο τμήμα για βόμβα. Σταύρο, υπάρχει εδώ ένας φίλος που σε πολεμάει μηνυματικά. Λέει, δεν χάνει η Λίβερπουλ, λέει ο Κόλκας, 0-0 ημίχρονο, 0-0 τελικό, 0-0 παράταση, 4-5 στα πέναλτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να Σταύρο σε πολεμάνε. Έτσι είναι, Σταύρο. Υπάρχει περίπτωση να λέει. Τα παιδιά είναι άμπαλα. Πρωταθλήτρια η Τότεναμ, λέει. Πρώτα απ' όλα να ενημερώσω ότι σε λίγη ώρα, σε κάποια φάση. Πώς το λένε, θα σηκωθεί το ριπρές. Ναι. Το περιμένουμε. Ωραία μέρα, ναι. Φίλε. Παραμονή του τελικού. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα είναι ένα κόνσεπτ το οποίο θα στηριχτεί στο θάνατο. Μόνο ποδόσφαιρο, τίποτα άλλο. Τέλεια. Γιατί κουραστήκαμε. Και αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και είναι κάτι που λείπει γενικότερα. Ναι, και τουλάχιστον ας όσοι μπουν, 1, 2, 5, 10, 15, ας προσπαθώ, έχουμε τους ανθρώπους να τους εκπαιδεύσουν για το τι σημαίνει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Εντάξει, και να εκπαιδεύσουν και εμάς, γιατί δεν τα ξέρουμε όλα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τέλεια. Ωραία, το περιμένουμε κι εμείς. Ναι. Και είμαστε σε επαφή. Είμαστε σε επαφή. Να πάμε εμείς στο πρώτο μας διάλειμμα, γιατί ξεφύγαμε λίγο στην ώρα. Δεν πειράζει. Μαζί μας το Ritz Casino και το Θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή 7 Ιουνίου, Σάββατο 8 Ιουνίου, οι δύο επόμενες παραστάσεις θα ακολουθήσουν άλλες δύο. Ο Λαός Τραγούδι Θέλει. Ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον αξεπέραστο και μοναδικό Στράτο Διονυσίου. Από Άγγελο Στέλιο και Διαμαντή Διονυσίου στο Θέατρο Βεργίνα, την κορυφαία σκηνή της πόλης. Δεν είναι μακριά η επόμενη Παρασκευή. Κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας, να μην έχετε κάποιο θέμα. Να πάτε όμορφα και ωραία, να σας περιμένει το τραπέζι σας με όλα τα παραλυκόμενα, να απολαύσετε Άγγελο Στέλιο και Διαμαντή Διονυσίου. Και αν θέλετε πριν ή μετά την παράσταση να δοκιμάσετε και την τύχη σας, είναι προαιρετική είσοδος στο Ritz Casino. Δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου, απλά πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Μαζί μας είναι η Εναδομό, η οποία προσφέρει πολλά πακέτα για κάθε ανάγκη και κάθε οικονομική δυνατότητα, είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε επαγγελματικού χώρου. Όλα θα γίνουν με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα, που είναι το πιο σημαντικό όταν μιλάμε για ανακαίνιση. Και φυσικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς, οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες θα φτιάξουν όλα όπως πρέπει. Και η Στίχημαν είναι μαζί μας, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ, που θα παραμείνει μέγας οργός του ΠΑΟΚ για ακόμα 3 χρόνια, με πάρα πολλές επιλογές. Η Στίχημαν και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ και σε βόλεϊ και σε τένις και σε φόρμουλα και σε πάρα πάρα πολλά. Αλλά φυσικά ο τελικός είναι σε πρώτο πλάνο. Πάρα πολλά στοιχήματα. Πώς σου φαίνεται, αγάπη, το goal-goal και over 2,5 συνολικά, 2,22. 2-1, 1-2, 2-2, 4-2, 3-2. Καλό, αλλά δεν ξέρω, τελικός είναι. Καλό. Τελικός είναι. Εσύ, δεν μπορείς να πεις τώρα. Όσοι είδαμε το μάτς του Europa League τελικό, στο πρώτο ημίχρονο ήταν άλλο μάτς και ξαφνικά μετά μπήκαν πόσα γκολ. Δεν ξέρω, τελικός είναι πάντα διαφορετικός. Ναι. Ίσως πας πιο πολύ σε πρόσωπα. Κοντά στα 500 στοιχήματα σας προσφέρει η Στίχημαν. Ποιος σκόρερει πρώτος, τελευταίος, anytime scorer, hard trick, περιθώρια νίκης, συνδυασμένα στοιχήματα, γκολ, κάρτες, corner, foul, πραγματικά. Γίνεται ένας χαμός, οπότε θέλει έμπνευση, θέλει και τύχη, θέλει και καλό διάβασμα ενίοτε. 10 η ώρα αύριο είναι ο μεγάλος τελικός στο Μετροπολιτάνο, να δούμε τι θα μας επιφυλάσσει. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107 και 4, τελευταίο ΠΑΟΚ 24 του Μαΐου. Στεργιο... Καλό καλοκαιράκι, αγάπη. Αμπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Στεργιο, είσαι έτοιμος για το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη διάθεση. Δεν βλέπω ακόμα πολλές φωτογραφίες από παραλίες. Με αυτόν τον καιρό, τι φωτογραφίες παραλίες, ρε εσύ. Ανεπίτρεπτο. Όχι, ρε. Το παρεάκι τώρα θα πρέπει να μαζευτεί στο σπίτι του. Ποια είναι η κλασική φωτογραφία παραλίας για Facebook, Instagram, με τα πόδια και στο βάθος θάλασσα.
Χάνει έδαφος αυτή η φωτογραφία. Αυτή που κερδίζει είναι το να βγάζει τη θάλασσα. Κάνε λίγο μαθήματα. Να πηγαίνει, ξέρεις, τα κυματάκια αυτά. Δεν βγάζω εγώ τέτοιες αριστερίες. Καταρχάς, εγώ παραλία θα πάω ούτε ξέρω πότε. Έχεις φίλους, φίλες, έχουμε που πάνε, οπότε. Πιο πολύ, πιο πολύ τώρα πουλάει το γύρω-γύρω. Γιατί περισσότεροι δεν πάνε παραλία για να κάνουν μπάνιο στεριό, πάνε για να πιούν κάνα ποτό, να είναι πάνω στο beach bar, να βάλουν μόνο μέχρι τα γόνατα γιατί παραπάνω δεν μπαίνουν για να μην χαλάσει το μαλλί. Άρα βγάζουμε θάλασσα, λες. Βγάζουμε θάλασσα. Ή ξέρω εγώ ποτό. Ή μουσική. Ναι. Καταλαβες. Είναι αυτό το στυλ τώρα. Ωραία. Εκεί στα πρώτο πόδι κυρίως, στα πιο κοσμοπολίτικα τα beach bar. Κάπως έτσι είναι. Καλό καλοκαιράκι λοιπόν στο παρεάκι. Καλό καλοκαιράκι στο παρεάκι. Δεν θα μπει καλά το καλοκαιράκι όπως φαίνεται, αλλά το παρεάκι ας κάνει υπομονή από την επόμενη εβδομάδα ξανά. Τριαντάρια, πάτε στις παραλίες εκεί πέρα, ξέρετε. Όλα καλά, Στέργιο. Χόρτασε χθες ποδόσφαιρο το μάτι μας με την εθνική ομάδα. Εντάξει, πολλές δοκιμές έγιναν. Πανδεσία ποδοσφαίρου. Πολλές δοκιμές έγιναν. Ικανή για πάρα πολλά πράγματα αυτή η εθνική. Αυτή είναι η απάντηση. Πολλές δοκιμές έγιναν, Στέργιο. Θα δουλευτεί πολύ αυτή τη σημερινή. Δεν είχαμε τραυματισμούς. Σημαντικό. Καλό είναι αυτός. Είχαμε ντεπούτο Βασχαλάκη. Σημαντικό για τον ίδιο. Δεν ευθύνεται για τα δύο γκολ. Έχω την εντύπωση. Όχι, και εγώ δεν νομίζω ότι ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό. Ο ίδιος το χάρηκε αρκετά από ό,τι καταλαβαίνω. Λογικό. Έπαιξε και ο Πέλκας, έπαιξε και ο Κουλούρης. Η εθνική όμως δεν τα κατάφερε. 2-1 ήττηκε από την Τουρκία σε φιλικό. Εντάξει, κάναμε δοκιμές, αυτό ακριβώς που είπες. Μα ναι, μα είναι γεγονός ότι είχαν πολλές αλλαγές. Θα δείξουμε τη δυναμική μας κοντά στην Ιταλία. Στην Ιταλία, Θα την καταπιούμε. Την Ιταλία. Την Ιταλία, κάτι άλλο δεν ξέρω. Ρε Στέργιο! Θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε την μπάλα που ξέρουμε. Έτσι λέγανε πάλι οι προπονητές. Ναι. Παίξτε την μπάλα που ξέρετε. Αυτή η φοβερή οδηγία. Ναι. Των παλαιότερων προπονητών. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν άντεξα να δω όλο το φιλικό. Δηλαδή ζήτημα να είδα 25 λεπτά. Εγώ ήρθα, δεν είδα καθόλου, ήμουν εκτός. Άλλαζα, λίγο έβλεπα. Μόνο διάβασα μετά. Είδα λίγο τα γκολ που έβαλε η Τουρκία. Όχι, δεν άντεξα. Μέχρι εκεί, παραπάνω δεν κάθισα να δω. Αλλά. Κοίτα, τα επίσημα τα δύο θα έχουν ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή με την Ιταλία δεν είναι ότι. Με την Ιταλία σίγουρα θα έχει. Δεν είναι ένα φιλικό, ας πούμε, εύκολο. Ένα παιχνίδι εύκολο θεωρητικά. Οπότε έχει ενδιαφέρον να το δει. Τώρα εντάξει. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει κανείς από αυτήν την εθνική. Το χθεσινό απλά ήταν κάτι διαφορετικό. Όντως τώρα πέρα από την πλάκα έγιναν πολλές αλλαγές και δοκιμές. Αλλά απ' την άλλη είναι και η Τουρκία που και αυτή δεν τη λες υπερδύναμη, ας πούμε. Δεν τη λες υπερδύναμη, τη λες μια καλή εθνική ομάδα. Εντάξει. Δεν είναι και Γεωργία ή Αλβανία ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά σε αυτή την εθνική το ψάχνεις το ταλέντο με το κιάλι γενικότερα. Ναι. Τώρα τι δεν καταφέρει ο Άγγελος Αναστασιάδης, πραγματικά δεν ξέρω. Σίγουρα νομίζω με τον καιρό θα πετύχει να παρουσιάσει μια ομάδα με ομοιογένεια. Αλλά δεν ξέρω, ίσως μέχρι εκεί. Θα δούμε. Το καλοκαίρι η Στέργιο θα έχει όμως πολύ μπάσκετ. Έγιναν γνωστά τα φιλικά της Εθνικής πριν από το Παγκόσμιο. Mm-hmm. Πολλά από ό,τι βλέπω. Ο Γιάννης θα είναι ή θα μας σνομπάρει πάλι. Θα μας σνομπάρει πάλι. Ναι. Ειλικρινά. Πιστεύεις ότι σνομπάρει ο Γιάννης στην Ελλάδα. Στην τελευταία διοργάνωση μας σνομπάρε. Σνομπάρε. Τι έγινε, Γιάννη. Ο Γιάννης σνομπάρε την Ελλάδα. Έλα, Στέργιο. Έλα τώρα. Θα παίξει τώρα. Θα παίξει. Έτσι λέγεται. Ότι θα έρθει. Το είπε και ο προπονητής των Bucks. Mm-hmm. Ότι μάλλον θα είναι εδώ πέρα κανονικά. Άρα, και το είπε και ο Γιάννης. Χρυσό μετάλλιο Ελλάδα. Όχι, γιατί νομίζω ότι στο δρόμο της Ελλάδας είναι η Αμερική. Αλλά παίζουμε καλή πορεία Ελλάδα στο παγκόσμιο κύπελο. Θα το δούμε στην πορεία. 24 Σεπτέμβρη ξεκινάει η προετοιμασία της Ελλάδας. Έχει διάφορα φιλικά. Τελευταίο από ό,τι βλέπω θα είναι ένα φιλικό στις 27 Αυγούστου. Είτε με την Τουρκία είτε με τη Σενεγάλη. Και μετά η Ελλάδα ξεκινάει την πορεία της στο παγκόσμιο κύπελο της Κίνας. 21-8 αναχωρεί για την Κίνα. Για τον Ρέι τα είπαμε. Ναι, και επίσημα στην Πατσούκα. Ο Πάκ ανανέωσε το συμβόλαιό του. Ναι. Ουσίθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις για μία ακόμα χρονιά προκειμένου. Λογικό. Να μείνει ο δανεισμός ουσιαστικά παραχώρηση δωρεάν. Γιατί αυτό θα γινότανε. Οπότε θα αγωνιστεί ένα χρόνο στην Πατσούκα.
ο Ροντρίγκο Ρέι. Θα έχει ο ΠΑΟΚ ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο μαζί του. Υπάρχει οψιόν αγοράς για λογαριασμό των Μεξικανών. Αυτό που γνωρίζουν δεν είναι και πολύ μεγάλη. Και μπορεί ο κόσμος να ακούει Μεξικό, αλλά υπάρχουν χρήματα στο Μεξικό. Στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον. Μια χαρά θα είναι και ο Ρέι. Γενικότερα σε ένα περιβάλλον που του είναι πιο οικείο από την Ευρώπη, όπως και να το κάνουμε, παρότι δεν θα επιστρέψει στην πατρίδα του. Τι έχουμε να θυμηθούμε το Ρέι? Όχι και πολλά. Εντάξει, κοίτα, και μόνο το ότι είχε αυτό το χαρακτήρα και ακόμη και ο Πασχαλάκης το έλεγε συνεχώς, ότι άμα δεν υπήρχε ο Ρέι και ο ίδιος δεν θα είχε αυτή την παρουσία, γιατί ο Ρέι βοηθούσε πάρα πολύ γενικότερα στις προπονήσεις και στη λειτουργία της ομάδας, υπήρχε ένα καλό δέσιμο στους θεματοφύλακες. Ναι, αυτό γενικότερα. Είναι αμφισβήτητο, εντάξει. Δεν, είναι δεν ήταν ένας παίκτης που γκρίνιαζε ποτέ. Είχε κάποια προσωπικά ζητήματα όλο αυτό το διάστημα. Δεν είναι ότι ήταν και καλά και ο ίδιος και οικογενειακά θέματα είχε. Σε επίπεδο χαρακτήρα και συμπεριφοράς και παρουσίας στην ομάδα, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς κάτι. Τώρα, σε επίπεδο αγωνιστικό. Λίγα πράγματα. Ναι, λίγα πράγματα. Στις παρουσίες του. Όσο έπαιξε. Όχι, σφίτι, είπε το συνόλου την περσινή. Έπαιξε μισό γύρο, δεν έβγαζε τη σιγουριά που ναι. άρχισε να βγάζει ο Πασχαλάκης από το παιχνίδι με την Ξάνθη στα πηγάδια. Σαν, σωματοδομή, όταν ήρθε, όλοι είχαν στο μυαλό τους ότι εντάξει, είναι ένας θερματοφύλακας, ικανός, διαβάζαμε και τι γραφόταν στην Αργεντινή, πολύ καλά σχόλια, αλλά για εκεί. Τώρα... Κοίταξε, όταν αποκτάς έναν Αργεντίνο που αν θυμάσαι εκείνο τον καιρό υπήρχαν δημοσιεύματα που τον παρουσίαζαν κοντά και στην Εθνική Αργεντινής. Ήταν μέσα στους ένα-δύο υποψηφίους για να κληθούν στην Εθνική Αργεντινής. Και θυμάμαι ότι υπήρχαν και δημοσιεύματα που απαιτούσαν από τον προπονητή της Αργεντινής να καλέσει το Ρέι. Οπότε πήρε σε έναν υποψήφιο διεθνή με την Αργεντινή, που εντάξει είναι μέσα στο 5 εθνικές του κόσμου, παραδοσιακά. Πήρε σε έναν αντιματοφύλακα που ήταν αρχηγός στην ομάδα του. Και αυτό με μια πρώτη ανάγνωση έδειχνε έναν ποδοσφαιριστή με προσωπικότητα. Γιατί σε μια χώρα που είναι το ποδόσφαιρο θρησκεία, το να είσαι αρχηγός στην ομάδα σου λέει κάτι, όπως και να το κάνουμε. Αλλά αυτά δεν τα είδαμε στην πράξη. Δηλαδή, στα παιχνίδια που αγωνίστηκε ο Ρέι, στο πρώτο μισό της προπέρσινης σεζόν, ούτε προσωπικότητα έβγαλε, ούτε το νεύρο που χρειάζεται ένας θεματοφύλακας. Και δικαιολογημένα στα μέσα της σεζόν τον άλλαξε ο Λουτσέσκου. Έβαλε τον Πασχαλάκη στο μάτς με την Ξάνθη στα πηγάδια το Δεκέμβριο του 2017 και ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ να παίρνει τα πάνω του. Ναι. Δεν ήταν τυχαία η ανωδική πορεία του ΠΑΟΚ από εκείνη τη νίκη στα πηγάδια με 3-0. Το πρώτο μάτς του Πασχαλάκη με τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Και στην πορεία φυσικά ο Πασχαλάκης έχει δώσει πάρα πολλούς βαθμούς στον ΠΑΟΚ και πέρσι και στη φετινή σεζόν. Αυτό είναι και το ζητούμενο για έναν τιμωτοφύλακα. Δεν θυμάμαι ο Ρέι να έδωσε ένα βαθμό στον ΠΑΟΚ. Με κάποια κέρια επέμβασή του ή με κάποια εμφάνισή του σε κάποιο μάτς που να την πει αλάνθαστη. Γενικά, γενικά δεν είχε καλή παρουσία, δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί. Ήταν και αυτά τα προσωπικά του ζητήματα. Ναι, ήταν και ο Πασχαλάκης ο οποίος τράβηξε την ευκαιρία από τα μαλλιά. Γιατί ενδεχομένως αν ήταν κάποιος άλλος που είχε και αυτός αμφίβολη παρουσία, μπορεί ο Ρέι να είχε πάρει ξανά ευκαιρίες και να έπαιζε. Όλα παίζουν ρόλο. Για έναν τερματοφύλακα δεν είναι τίποτα εύκολο σε μια ομάδα. Δεν ξέρω αν θα μας ξαναπασχολήσει για τον ΠΑΟΚ, νομίζω πως όχι. Αν και ποτέ δεν μπορείς να πεις ποτέ, αλλά θεωρώ ότι και ο ίδιος δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια αν κάνει το βήμα ξανά για την Ευρώπη ο Ροντρίγκο Ρέι. Μακάρι να παίξει καλά στην Πατσούκα, μακάρι να μείνει εκεί. Μια χαρά ομάδα είναι, από τις κορυφές του Μεξικό. Ή μπορεί και να επιστρέψει στην πατρίδα του όπου συνεχίζει και έχει καλό όνομα. Έκλεισε οπότε ακόμα μια υπόθεση από τις πολλές που είναι ανοιχτές. Νομίζω με καλό φινάλι για τον ΠΑΟΚ. Απλώς υπάρχουν αρκετές ακόμα που είναι ανοιχτές. Σε ό,τι αφορά τους θεματοφύλακες, η υπόθεση του Γλύκου δεν μας απασχολεί. Από την άποψη τελειώνει το συμβόλαιο, είναι τυπικό το θέμα. Το ίδιο και με το Σιαμπάνι. Δεν ξέρω αν θα πάρει βέβαια στον Παναθηναϊκό ή όχι. Εν τω μεταξύ. Περιμέναμε όλοι ότι θα υπάρξει κατευθείαν εξέλιξη του Σιαμπάνι με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι ακόμα. Και δεν προκύπτει για κάτι, είναι αλήθεια, χειροπιαστό. Εγώ μαθαίνω ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να καλύψει τα θέλω του Σιαμπάνι. Ναι. Αυτό. Δηλαδή, ήμασταν σίγουροι μέχρι κανένα μήνα, κανένα δίμηνο πριν,
Τελικά. Ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρό πρόβλημα. Πολύ σοβαρό. Δεν περιμένω να γίνει πώληση για να πληρωθεί το προσωπικό, ρε Στέργιο. Πολύ σοβαρό. Τέλος πάντων, περιμένουμε την ανακοίνωση για τον Ζίβκοβιτς. Φαντάζομαι δεν θα αργήσει. Για να κλείσει αυτό το κομμάτι των τερματοφυλάκων του ΠΑΟΚ. Δηλαδή να υπάρχει ο Πασχαλάκης, να υπάρχει ο Ζίβκοβιτς. Κατά τα φαινόμενα θα είναι και ο Νίκος Μελίσσας στα 24 του χρόνια, επιστρέφει από πετυχημένο δανεισμό στη Λαμία. Και ενδεχομένως να είναι και ο Σιμεών Παπαδόπουλος να συμπληρώνει τετράδα στις προπονήσεις. Οπότε, ξαναλέω, είναι καλό που ένα-ένα τα θέματα, έστω και όχι τόσο γρήγορα, σε συνδυασμό με ότι είναι πάρα πολλά ανοιχτά, αυτό εννοώ, όχι τόσο γρήγορα, κλείνει. Έκλεισε το θέμα του Βαρέλα, έκλεισε το θέμα του Ρέι. Περιμένουμε Σάχοφ Κάνιας εξελίξεις και στα δύο θέματα, είτε θετική είτε αρνητική. Και μετά θα έχουμε εξελίξεις με Χαρίση, με Κίτσιου, με Μουλέν, αυτά, με Ουάρντα. Δεν θα απασχολήσει κάποιος από τους νεαρούς παίκτες που αγωνίστηκαν δανεικοί. Όχι, έχουμε πει ότι έχουν κριθεί όλοι πλέον. Ήδη ο Κάκο έχει αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Παιδί των Ακαδημιών του Δικεφάλου. Τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν και πάρα πολλά παιδιά που δεν κατάφεραν στη Β' Εθνική φέτος να κάνουν τη διαφορά. Άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να έχουν βλέψεις να είναι στο ρόστερ του ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Γενικότερα είναι ακόμα αρκετά τα μέτωπα. Και υπάρχει και το θέμα του Ισμαήλ Σίλβα, ο οποίος έχουμε πει εδώ για αρκετές ημέρες ότι είναι στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ. Έχουν γίνει προχωρημένες συζητήσεις, έχουν μείνει πλέον οι τελικές λεπτομέρειες. Δεν έχει τελειώσει όμως κάτι ακόμη. Παραμένει ανοιχτό το θέμα του. Παίκτης που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2021, αν θυμάμαι καλά, με την Αχμάτ. Οπότε δεν είναι μια πολύ εύκολη περίπτωση. Πρέπει λίγο να βρεθεί μια φόρμουλα και να συμφωνηθούν διάφορα πράγματα και μεταξύ των ομάδων. Τον παρακολουθούμε και το συγκεκριμένο το θέμα. Αλλά επειδή προχθές γράφτηκε γενικότερα γύρω-γύρω ότι είναι κλεισμένος και έρχεται κιόλας, δεν έχει τελειώσει η υπόθεση ακόμα. Υπάρχουν λεπτομέρειες, οπότε είναι όλα ανοιχτά. Ναι. Στις μεταγραφές δεν μπορείς να μιλήσεις άμα δεν είναι κάτι οριστικό για σίγουρη μεταγραφή. Θα πάμε στο διάλειμμα για να μιλήσουμε μετά το διάλειμμα με έναν άνθρωπο που δεν μιλάει συχνά, είναι η αλήθεια, και έχει θεωρώ αρκετά πράγματα να μας πει και επίκαιρα για την ομάδα. Όλα αυτά μετά το διάλειμμα των Μία. Μαζί μας στο Ρίζες Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα Παρασκευή 7 Ιουνίου και Σάββατο 8 Ιουνίου, δύο επόμενες παραστάσεις, ο Λαός Τραγούδι Θέλει. Ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον αξεπέραστο Στράτο Διονυσίου από Άγγελο Στέλιο και Διαμαντή Διονυσίου στο Θέατρο Βεργίνα. Κλείστε καιρό στα εισιτήριά σας ticketservice.gr, καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο. Για να δούμε, είναι μαζί μας Στέργιο. Και επειδή είναι περίοδος, από ό,τι καταλαβαίνω, ανακαινήσεων, πολλοί φτιάχνουν και τα εξοχικά τους σπίτια και τον επαγγελματικό τους χώρο, είτε και την μόνιμη κατοικία τους. Η Αναδομό είναι εδώ για όλους αυτούς, με πάρα πολλά πακέτα, πάρα πολλές λύσεις, και οικονομικές και για κάθε πραγματικά ανάγκη. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες θα φτιάξουν όλα όπως πρέπει, πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Εθνικής Αντιστάσεως 171 στο Φοίνικα, τα νέα γραφεία της Αναδομό και η Στίχημαν είναι μαζί μας. Ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ, που θα παραμείνει μέγας οργός του ΠΑΟΚ για πολλά χρόνια ακόμη, γιατί οι δύο πλευρές ανανέωσαν τη συνεργασία τους. Πολλές επιλογές, φυσικά ο τελικός είναι σε πρώτο πλάνο, εκεί είναι όλο το ζουμί για το Σαββατοκύριακο, με πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα και πάρα πολλές επιλογές. Αλλά φυσικά υπάρχει και μπάσκετ και τένις και βόλεϊ και φόρμουλα και πολλά πολλά άλλα. Και το σερί, το οποίο έχει επιστρέψει και πάλι στη ζωή μας, και το live καζίνο όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάω 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Στενάχωρη μέρα σημερινή, γιατί πριν από 38 χρόνια, σαν σήμερα, 31 Μαΐου του 1981, άφηνε την τελευταία του πνοή στο γήπεδο της Τούμπας, στην ώρα του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ο τεράστιος Γκιούλα Λόραντ, ο άνθρωπος που οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος, με μια απίστευτη ομάδα, η οποία έπαιξε φανταστικό ποδόσφαιρο και πραγματικά ήταν ο άνθρωπος που έβαλε ένα τεράστιο λίθος στην ιστορία της γιγάντωσης του ΠΑΟΚ. Έχουμε στην άλλη γραμμή τον Παναγιώτη Κερμανίδη, τον οποίο θα καλησπερίσω. Καλησπέρα, κύριε Κερμανίδη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
δεν βγαίνετε συχνά, οπότε να μιλήσετε δημόσια, οπότε νομίζω έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον η σημερινή μας επικοινωνία σε μια μέρα που δεν ξέρω τι συναισθήματα μπορεί να σας προκαλεί, γιατί ήσασταν από τους ποδοσφαιριστές που λόγω και της κοινής γλώσσας ήσασταν πιο κοντά ίσως από κάθε άλλον στον Γκιούλα Λόραντ. Ναι, η σημερινή μέρα, 31 Μαΐου κάθε χρόνο, πάντα είναι μια μέρα που όταν έρχεται έτσι σκέψη στον ΠΑΟΚ, πάντα θυμάμαι αυτό το τραγικό γεγονός, ένα πολύ μεγάλο αγώνα που συνέβη, να χάσουμε τον προπονητή μας στον Μπάγκο. Εγώ, ο οποίος είχα μια ιδιαίτερη σχέση με τον κύριο Λόραντ, έζησα τραγικά αυτή την εικόνα και τη στιγμή, μια που έπαιζα κιόλας εκείνον τον αγώνα. Μιλάμε, κύριε Κρεμανίδη, για έναν τεράστιο προπονητή, έτσι είναι, για όσους δεν γνωρίζουν τους νεότερους. Ναι, πράγματι, για αυτούς που δεν γνωρίζουν, συγγνώμη, για αυτούς που δεν γνώρισαν αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά δεν μπορούν να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται, περί τι άνθρωπος ήταν και τι προπονητής ήταν. Ήταν για εκείνη την εποχή πολύ μεγάλο όνομα παγκοσμίως ως προπονητής, γιατί δούλευε στη Γερμανία πάρα πολλά χρόνια με μεγάλες επιτυχίες. Και μάλιστα όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, πήγε στην Πάγερ Μονάχου. Έτσι. Μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος βέβαια διαδέχθηκε έναν πάρα πολύ καλό προπονητή που είχαμε, τον Λεσάνον, τον Εγγλέζο, αλλά αυτός μας πέρασε και ήρθε και άλλαξε όλο αυτό που ξέραμε για τον προπονητή. Μας έκανε διπλές προπονήσεις, που αυτό δεν γινόταν στον ΠΑΟΚ. Πρωτόγνωρο, ναι. Πρωί, απόγευμα είχε προπόνηση, συστηματικές προπονήσεις με μεγάλες εντάσεις και ήταν ο προπονητής ο οποίος έφερε και το πρώτο μηχάνημα στον ΠΑΟΚ και μάλιστα το είχαν στήσει εκεί κάτω που είναι το μπάσκετ τώρα, στην θύρα 1, θύρα 2, από κάτω είχε στήσει ένα πολυμηχάνημα και ξεκινήσαμε τότε συστηματικές προπονήσεις βάρη, δύναμη, μια φορά τη βδομάδα. Η ατάκα του πριν το μάτς με την Μπαρτσελόνα σε ερώτηση και το αν φοβάται τον Κρόιφ και απάντησε εγώ δεν φοβάμαι κανέναν, νομίζω είναι από τις ατάκες, εντάξει είναι πάρα πολλές, αλλά είναι μία ενδεικτική για το ποιος ήταν ο Λόραντ και τι προσπαθούσε να περάσει σε εσάς τότε. Μα δεν υπήρχε γι' αυτόν φόβητρο κανένας. Ήταν καταρχάς σαν ποδοσφαιριστής, έπαιζε στην καλύτερη ομάδα του κόσμου, στην καλύτερη εθνική Ουγγαρίας του κόσμου. Βέβαια. Η οποία είχε κατατροπώσει τους πάντες ποδοσφαιρικά και γι' αυτόν δεν υπήρχε φόβητρο κανένας. Έτσι και με την Μπαρτσελόνα και σε εμάς το είχε περάσει αυτό, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι που το κερδίσαμε κιόλας από την Μπαρτσελόνα του Κρόιφ, στο ότι ναι, μπορούμε, είμαστε δυνατοί, δεν έχουμε αντίπαλο, μπορούμε να το κερδίσουμε. Μας το είχε περάσει αυτό και όπως και το πετύχαμε. Πάντως, πρέπει να ζοριστήκατε αρκετά στη θητεία με τον Λόραντ. Ναι. Είναι γνωστό το πόσο απαιτητικός ήταν. Με όλους τους παίκτες, μπορώ να πω, ήρθε σε, όχι σε ρήξη, σε... Αντιπαράθεση. Αντιπαράθεση, μπράβο. Γιατί για όλους μας ήταν κάτι πρωτόγνωρο που αυτός ήθελε να περάσει. Ναι. Και τον Αναστασιάδη τον τιμώρησε και τον Κούδρα τον τιμώρησε και εμένα με τιμώρησε και νομίζω και άλλοι έχουν και τον Γούναρη τον τιμώρησε και άλλα, άλλους. Οπότε δεν πρέπει, πρέπει να βρούμε ποιον δεν τιμώρησε, πρέπει να βρούμε. Είναι ο άνθρωπος που, δηλαδή, δύο παίκτες τότε εκείνη την εποχή, Παρίδης, Ασλανίδης, που ήταν από τους καλύτερους επιθετικούς που είχε η Ελλάδα, δεν τους χρησιμοποίησε. Δηλαδή δεν καταλάβαινε τίποτα μπροστά στην πειθαρχία. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός, ήθελε ό,τι έλεγε να γίνεται και να μην κάνουμε αλλαντάλλα. Πολύ αυστηρός. Κύριε Κρεμανίδη, δέθηκε με τον ΠΑΟΚ ο Λόραντ, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν ήταν απλά μια ομάδα στο βιογραφικό του. Ναι, ναι.
δέθηκε πάρα πολύ και με την πόλη, τον άρεσε πάρα πολύ, έβγαινε στις καφετέριες, μιλούσε με τον κόσμο, έπινε μαζί με τον κόσμο, δεν είχε τέτοια κόμπλεξ, αλλά η δουλειά τη θεωρούσε, η δουλειά είναι άλλο και εκτός γηπέδου είναι άλλο. Έτσι ήταν και μαζί μας. Μέσα στο γήπεδο μπορεί να μας μάλωνε, να τρώγαμε προστήματα, όταν βγαίναμε έξω έκανε πλάκες. Ήταν άλλος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν στη φιέστα τη φετινή σκεφτήκατε καθόλου τον Λόραντ. Φαντάζομαι πως ναι, και τον Φουτουκίδη και τον Παρίδη. Μα βεβαίως. Γιατί με αυτόν τον άνθρωπο κερδίσαμε το πρώτο πρωτάθλημα. Με αυτόν τον άνθρωπο, εκείνος ο ΠΑΟΚ, ο μεγάλος ΠΑΟΚ που δεν μπορούσε να παίρνει πρωταθλήματα, που αδικούνταν, που πάντα τελευταία στιγμή έχανε το πρωτάθλημα, πέτυχε πρώτη φορά να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί αυτός ήταν μπροστά, μας πέρασε την ψυχολογία του νικητή και αυτό μας πείσμωσε και πραγματικά το πετύχαμε. Δεν είπα και ένα άλλο ότι μπροστά στην ομάδα και στους παίκτες δεν καταλάβαινε ούτε παράγοντες, ούτε τίποτα δεν καταλάβαινε. Ναι, αλήθεια είναι. Πάρα πολλές φορές είχε έρθει σε ρήξη με τους παράγοντες που ήταν δίπλα του. Δεν τους ήθελε στα ξενοδοχεία, στα ποδητήρια πουθενά, ε. Ήτανε, έλεγε ότι εσάς η δουλειά σας είναι άλλη, εμάς η δουλειά μας είναι άλλη. Εσείς είστε να οργανώνετε το σύλλογο, να είστε εντάξει απέναντι στα οικονομικά σας και εμείς είμαστε για να δουλεύουμε και να προσφέρουμε. Τα ξεχώριζε αυτά, πολλές φορές ήρθε σε ρήξη μαζί τους και μάλιστα σε ένα συγκεκριμένο αγώνα έφυγε από το ξενοδοχείο πήγε στη Θεσσαλονίκη κατευθείαν, γύρισε πίσω. Δεν καταλάβαινε τίποτε. Ήθελε ό,τι έλεγε αυτός να γίνεται. Πιστεύω ότι γι' αυτό πετύχαμε και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 21 νίκες, 7 ισοπαλίες, 2 ήττες μόλις. Νομίζω η νίκη με 0-4 στο Καραϊσκάκι είναι μέσα στις 5 μεγαλύτερες του συλλόγου στην Ελλάδα, στην ιστορία του, αναφυσβήτητα. Ίσως και το αποκορύφωμα εκείνης της ομάδας, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο παιχνίδι που... Ναι, ήταν νομίζω η μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας και ιδιαίτερα αυτό με τον Ολυμπιακό μες στο Καραϊσκάκι. Ναι. Σε αυτά τα παιχνίδια πάντα έκανε ιδιαίτερες προετοιμασίες και τακτικές. Άλλαζε πολλές φορές την τακτική του, άλλαζε πολλές φορές τα πλάνα του. Έκανε πάρα πολλά τρίκ. Έκανε πολλά ρίσκα μέσα στο παιχνίδι. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο ευνηδίαζε πάρα πολλές φορές τον αντίπαλο. Όπως έγινε μέσα στο Καραϊσκάκι, όπου το 4-0 δεν ήρθε έτσι τυχαία. Βέβαια. Και πάμε λίγο στο σήμερα, κύριε Κερμανίδη. 26 νίκες, 4 ισοπαλίες, καμία ήττα για το φετινό ΠΑΟΚ. Ναι, και το κύπελλο Ελλάδος. Ναι. Ο φετινός ΠΑΟΚ πραγματικά έγραψε ιστορία με το κέρδισε και το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Αυτό πάλι είναι πρώτη φορά συμβαίνει στην ιστορία του συλλόγου. Γράψαν ιστορία όλοι αυτοί που φέτος συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι το άξιζε ο ΠΑΟΚ. Ήταν με διαφορά η πιο σταθερή ομάδα της χρονιάς και νομίζω γι' αυτό πέτυχε και αυτούς τους τίτλους να πάρει. Παρότι νομίζω δεν γίνεται σύγκριση προπονητών, ο καθένας έχει τη φιλοσοφία του και έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο από την εποχή σας μέχρι τώρα. Είδατε παρόλα αυτά στοιχεία της ομάδας του Λουτσέσκου φέτος που σας θύμισε λίγο την ομάδα τη δική σας. Όχι απαραίτητα καθαρά αγωνιστικά, γενικότερα στο πώς ήταν η φιλοσοφία της ομάδας. Ο κύριος Λουτσέσκου έδειξε, μάλλον απέδειξε, μπορώ να πω, όλη τη χρονιά ότι καθοδηγεί αυτό στην ομάδα, χρησιμοποιεί τους παίκτες που θέλει αυτός, έκανε τον τρόπο παιχνιδιού, το δικό του στυλ να παίζει η ομάδα. Αυτά φάνηκαν όλα, νομίζω, όλη τη χρονιά αυτή και νομίζω ότι έβαλε τη σφραγίδα του και αυτός
και το όνομά του θα μείνει για πάντα με, αυτό, το, με αυτούς τους τίτλους φετινούς. Και με μια επίδοση που ίσως δεν καταφέρει κανείς ούτε ο ίδιος ο ΠΑΟΚ να την βελτιώσει ή να την ισοφαρίσει. Αυτό το 26-4 θέλει και τύχη, είναι, αλλά θέλει και ικανότητα, θέλει πολλά πράγματα. Σίγουρα είναι μεγάλο κατόρθωμα σε αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα. Εύχομαι να υπάρχει ανάλογη συνέχεια. Μπορεί, νομίζω, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει διαφορά από όλους τους άλλους τους συλλόγους και νομίζω μπορεί να την αυξήσει κι άλλο από τη νέα χρονιά. Κύριε Κερμανίδη, ποιος παίκτης σας εντυπωσίασε φέτος από τον ταμπλούχο ΠΑΟΚ? Εμένα, να σου πω την αλήθεια, ο Μπίσεσβαρ μ' άρεσε όλο το χρόνο. Mm-hmm. Και το έχω πει επανειλημμένος, ίσως είναι ο παίκτης ο οποίος και στη δική μας εποχή το 1976 θα έπαιζε άνετα. Με το στυλ του, με την άψοχη τεχνική του, με την ψυχραιμία του, γενικά με τον τρόπο παιχνιδιού του, νομίζω ότι ξεχώρισε φετινή χρονιά. Ναι. Λένε όλοι ότι ο Λουτσέσκου ήταν ένας δίκαιος προπονητής. Αν συμφωνείτε με αυτό και αν τελικά το να νιώθει όπως βεζίζει ότι υπάρχει δικαιοσύνη, δεν ξέρω, προφανώς υπήρχε και τότε με εσάς με τον κύριο Λόραντ, είναι ένα από τα πολύ βασικά στοιχεία για να προχωρήσει μια ομάδα. Για να μην υπάρχουν στα πολιτήρια γκρίνιες και μουρμούρες. Αυτό είναι αλήθεια. Στη δική μας εποχή ο Λόραντ ήταν αξιοκρατικός. Δεν κατάλαβαινε από ονόματα. Ήθελε δουλειά και όποιος την προπόνησε απέδιδε. Έπαιζε και ήταν στο σύλλογο, έπαιζε, ήταν μέσα στην ενδεκάδα, έπαιζε στον αγώνα. Και φέτος νομίζω, από τη στιγμή που οι ποδοσφαιριστές όλοι αποδέχτηκαν τον προπονητή τους, δεν είδαμε κανένα σοβαρό θέμα, νομίζω ότι και αυτός ήταν αρκετά δίκαιος και πιστεύω ότι γι' αυτό πέτυχε και αυτό το δίκαιο. Πιάνετε τον εαυτό σας να ζηλεύει την κατάσταση μέσα στην οποία αγωνίζονται τα παιδιά αυτά? Μα περισσότερο το αισθάνθηκα αυτό όταν έγινε η φιέστα και μας είχαν καλεσμένους και μπήκα μέσα στο χορτάρι στην Τούμπα. Ναι, δεν μπορεί να μην ζηλέψεις μια τέτοια κατάσταση και να λες πού ήμασταν εμείς και πού είναι σήμερα αυτοί οι ποδοσφαιριστές, υπό ποιες συνθήκες αγωνίζονται και πόσο εμείς, πόσα πράγματα έχουμε χάσει από εκείνη την εποχή. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό, γιατί ακόμα και τον καζόν που πάτησα μέσα πραγματικά ήταν ένα, δηλαδή αν παίζαμε εμείς ένα τέτοιο γήπεδο δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Κύριε Κερμανίδη, γίνεται πολλή κουβέντα για τους παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ στις ακαδημίες του. Πραγματικά νομίζω συμφωνείτε ότι υπάρχει πολύ ταλέντο. Είστε άνθρωποι που ασχολείται με τα παιδιά. Οι Μπέμπεδες νομίζω είχαν και φέτος πάρα πολλές επιτυχίες και μπράβο σας. Πώς βιώνετε αυτή την κατάσταση και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για τον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη, που όλοι γνωρίζουμε το πόσο άλματα έχει κάνει η ομάδα και τι φυσικά απαιτήσεις υπάρχουν από τον κόσμο. Πόσο εύκολο είναι ο προπονητής, ο Λουτσέσκου στην προκειμένη περίπτωση, να βάλει στην ομάδα 2-3 παίκτες από την ΚΑΠΑ19 που. Το ταλέντο νομίζω είναι όχι 2-3, μιλάμε για 7-8 παίκτες που είναι και στην Εθνική Ελπίδων και μπορούν να αφήσουν και εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά πόσο εύκολο είναι? Θα σας πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ ήδη εδώ και χρόνια δαπανάει πάρα πολλά εκατομμύρια με τον κύριο Σαββίδη στα τμήματα υποδομής. Και δημιουργεί και φτιάχνει και έχει πάρα πολύ καλές ομάδες και έχει πάρα πολλά ταλέντα. Όλο το σύστημα στον ΠΑΟΚ με την πάροδο του χρόνου πρέπει να αλλάξει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι εύκολο βεβαίως να γίνει μια έτσι κατευθείαν να βάζεις νέα παιδιά σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος έχει απαιτήσεις πάρα πολύ μεγάλες. Πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Θα πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός τέτοιος που όποιο παιδί μπαίνει να μην βγαίνει από την ομάδα. Αυτό θα πει ότι ναι, κάναμε τη δουλειά μας σωστά και δεν θα λέμε ότι πρέπει να τον δώσουμε δανεικό δεξιά και αριστερά γιατί είναι ανέτοιμος και τα λοιπά. Όχι, για μένα είναι το σωστό στο όποιος μπαίνει στην ομάδα να μην βγαίνει και με την πάροδο του χρόνου πραγματικά να έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ομάδα στα χρόνια που περνάνε. Είναι αυτό όμως εφικτό σε μια ομάδα που από το πρώτο μάτς του καλοκαιριού μέχρι το τελευταίο έχει μια πίεση άνευ προηγουμένου?
σας το λέω, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Μπορεί τη μία χρονιά να μπουν δύο, την επόμενη ξανά άλλοι δύο και μετά με την πάροδο του χρόνου να κάνεις τη μεγάλη ομάδα. Οι ξένοι χρειάζονται, οι πολύ καλοί ξένοι, σε κέραιες θέσεις ειδικά, για να βοηθάνε και να κάνουν τη διαφορά από αυτούς τους νεαρούς, χρειάζονται οπωσδήποτε. Αλλά βλέπετε ότι στον ΠΑΟΚ, αν μετρήσετε πόσοι παίκτες ήρθαν τα τελευταία χρόνια και πόσοι από αυτοί κάναν τη μεγάλη διαφορά, θα δείτε ότι δεν είναι πολύ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν είναι πολύ. Δεν είναι πολύ. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ σε αυτόν τον τομέα πιο τολμηρός. Ή κυρίως στις αλλαγές. Δηλαδή θα προτιμούσα εγώ να μπαίνει ένας 19, 20, 18 σαν αλλαγή, παρά να μπαίνει ένας 30. Ναι. Καταλάβατε. Εγώ έτσι το βλέπω, δηλαδή η προώθηση των νέων παιδιών μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Πρώτα να μπει στον πάγκο, δεύτερη ευκαιρία να μπει λίγο 5 λεπτά αλλαγή και σιγά σιγά να καθιερώνεται. Ναι. Καταλάβατε. Φέτος είδαμε μόνο 3 παίκτες Έλληνες και ο ένας μόνο να προέρχεται από τα τμήματα υποδομής, ο Πέλκας. Ναι. Ο άλλος ήταν ο Λιμνιός, αν θυμάμαι καλά, και ο Πασχαλάκης ο τερματοφύλακας. Αυτοί είχαν τις μεγάλες ευκαιρίες φέτος για να παίξουν. Από εκεί και πέρα άλλους Έλληνες παίκτες δεν είδαμε. Δεν μπορώ να πω ότι είδαμε κάποιους άλλους. Ναι. Κάτι τελευταίο. Έχει ο ΠΑΟΚ μπροστά του μια μεγάλη πρόκληση. Για ακόμα μια χρονιά νομίζω είναι το επόμενο μεγάλο όνειρο όλου του ΠΑΟΚ να βρεθεί στους ομίλους του Champions League. Εντάξει, μιλάμε για μια διοργάνωση που πραγματικά ζηλεύουμε όλοι μας που βλέπουμε τέτοια παιχνίδια, τέτοια γήπεδα, τέτοιους ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν πολλά κενά στο ρόστερ ή αν θέλετε καλύτερα πολλές υποθέσεις που παραμένουν ανοιχτές. Τι χρειάζεται πιστεύετε το ΠΑΟΚ για να μπορέσει φέτος σε έναν πιο εύκολο φαινομενικά δρόμο σε σχέση με πέρσι να μπει επιτέλους στους ομίλους? Πιστεύω σε όλες τις γραμμές θέλει, ειδικά από το κέντρο και πάνω, θέλει ενδυνάμωση. Εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί Champions League δεν είναι ούτε ο UEFA, είναι πολλά επίπεδα πάνω. Ναι. Πολλά επίπεδα πάνω. Για να είδαμε τις αποτυχίες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Τα είδαμε. Αυτά να μας γίνουν παραδειγματισμός. Νομίζω ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να το πάρει πολύ σοβαρά. Είμαι σίγουρος ότι ξέρουν τι σημαίνει Champions League, αλλά για μένα θα πρέπει πάρα πολύ να δυναμώσει ο ΠΑΟΚ από το κέντρο και πάνω. Εάν θέλει να σταθεί στο Champions League ή ακόμα και να θέλει να μπει στον όμιλο Champions League. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να μπει πρώτα μία. Ναι. Το πρώτο πράγμα είναι να μπει, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα και νομίζω θα είναι δύο παιχνίδια, έτσι δεν είναι? Ναι, δύο αντίπαλοι, ναι. Τρίτος προγραμματικός γύρος και play-off. Τέσσερα ένα παιχνίδια. Ένα μάτσο. Τέσσερα παιχνίδια θα γίνουν. Ναι, τέσσερα. Θα είναι δύο μάτς μεγάλο επίπεδο. Δεν θα είναι της πλάκας. Δεν είναι... Νομίζω ότι πρέπει να τα προσέξει ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ και να είναι πάρα πολύ ενισχυμένος και έτοιμος για αυτά τα παιχνίδια. Είναι μεγάλη ευκαιρία να μπει σε όμιλο. Νομίζω αυτός θα είναι και ο στόχος του συλλόγου φέτος, ο μεγαλύτερος στόχος, και πρέπει να το πετύχει για μένα. Ναι. Μακάρι να μπει φέτος. Υπάρχει και ο στόχος του γηπέδου που νομίζω θα είναι τεράστια ιστορία για όλη την ομάδα και για τους νέους φίλους του ΠΑΟΚ και τις επόμενες γενιές. Έχει ακόμα ο ΠΑΟΚ, ναι. Έχει να δημιουργήσει και να κάνει, ιδιαίτερα με το στάδιο του γήπεδο. Είναι αυτό ένα θέμα για το Champions League, νομίζω, όπου βλέπουμε τι γήπεδα έχει η Ευρώπη. Έχουν χτίσει όλοι καινούργια γήπεδα. Όλοι, δεν υπάρχει παλιό γήπεδο, από ό,τι βλέπω. Και περισσότεροι έχουν χτίσει. Και ο ΠΑΟΚ σε αυτό το τομέα πρέπει να ευρωπαϊστεί και να κάνει ένα υπερσύγχρονο στάδιο.
Νομίζω ότι ο κύριος Σαββίδης αυτό έχει για πρώτο βήμα, αλλά θα βοηθήσει πάρα πολύ μπαίνοντας στο Champions League, θα βοηθήσει πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό το γήπεδο. Την αγαπάμε όλη την Τούμπα, περισσότερο εσείς που ζήσατε μέσα σε αυτή τη μεγάλη στιγμή και πατήσατε το χορτάρι, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα λίγο να αλλάξει μορφή. Όχι λίγο, μάλλον να αλλάξει εξ ολοκλήρου μορφή. Θα στεναχωρηθούμε όλοι που θα φύγει το παλιό γήπεδο, αλλά θα χαρούμε και πάρα πολύ μόλις δούμε το καινούριο, έτσι νομίζω θα γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κερμανίδη, να είστε καλά για τον χρόνο σας. Καλό καλοκαίρι. Επίσης, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε τον Παναγιώτη Κερμανίδη, έναν άνθρωπο και ένα ποδοσφαιριστή που και άφησε το δικό του στίγμα και μας μίλησε για τον Γκιούλα Λόραντ. 38 χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από το θάνατο του σπουδαίου Ούγγρου προπονητή. Για πολλούς, το μεγαλύτερο προπονητή που πέρασε ποτέ από το πάγκο του Δικεφάλου. Είναι σίγουρα μέσα στην πρώτη 30 τετράδα, αλλά κανείς νομίζω δεν μπορεί να πει κάτι σε κάποιον αν θεωρεί τον Γκιούλα Λόραντ τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να πούμε στην τελική ευθεία. Εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό του τελευταίου ΠΑΟΚ 24 για το μήνα Μάιο, Ιούνιος από αύριο. Φυσικά ο Ιούνιος θα μπει με τον καλύτερο τρόπο, δεν ξέρω τι καιρό θα κάνει, αλλά όταν έχει τελικό Champions League αγγλικό συμφίλιος μετά από 11 χρόνια ξανά, νομίζω ότι θα μπει ο Ιούνιος με έναν πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό αγώνα και η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα αίσθημα έλλειψης ποδοσφαίρου από το τελικό του κυπέλου και μετά. Θα περιμένουμε ακόμα 1,5 μήνα μέχρι ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει σιγά σιγά τα φιλικά του παιχνίδια. Μακάρι αγάπη να ήμασταν στη Μαδρίτη και σήμερα το βράδυ από νωρίς να ήμασταν στο Μετροπολιτάνο. Τουλάχιστον δύο τυχεροί μέσα από την Pepsi Max του διαγωνισμού εξαργύρωσαν τις γνώσεις τους για το Champions League με δύο εισιτήρια του τελικού. Είναι στη Μαδρίτη και νομίζω σίγουρα θα περάσουν καλά όπως και οι χιλιάδες που θα είναι στο Μετροπολιτάνο. Μακάρι να χαρούμε και εμείς το παιχνίδι, να μην δούμε κάποιο παιχνίδι σκοπιμότητας. Στέργιο, οκ. Οι δύο τυχεροί της Pepsi είναι πολύ τυχεροί, όντως. Εγώ στο λέω, και έπραξαν πολύ σωστά. Διάβαζε και το χρόνο να είσαι εσύ. Αλλά γενικότερα βλέπω πολύ κόσμο να είναι εκεί. Πολλούς κοντινούς μας. Δηλαδή τόσο εύκολο ταξίδι στη Μαδρίτη, ρε παιδί μου. Του χρόνου Κωνσταντινούπολη. Εγώ το βάζω στόχο. Φέτος κοιμηθήκαμε, είναι η αλήθεια. Δεν κοιμηθήκαμε, δεν προλαβαίναμε κιόλας. Ναι. Δεν προλαβαίναμε, αλλά στο του παρένα, χρόνου. Στο παρένα, αν το οργανώσεις, είναι δύσκολα πράγματα. Εγώ σου είπα, τρόπο να μπω έχω. Τα υπόλοιπα είναι το θέμα. Ακόμα και γι' αυτό πρέπει νωρίς να το σκεφτείς. Αυτό εγώ δεν έχω θέμα σε αυτό. Είμαι καλυμμένη. Το θέμα είναι τα υπόλοιπα. Και εμείς έχουμε τρόπο να πούμε, αλλά θέλει μια οργάνωση. Του χρόνου θα είμαστε πιο έτοιμοι. Ανάλογα βέβαια. Όχι, μα εδώ είναι το μυστικό, δεν έχει ανάλογα. Κλείνεις το... Όπως και να έχει πας. Κλείνεις τα εισιτήρια, κλείνεις την είσοδο στο γήπεδο. Και όλο και κάποιες καλές ομάδες θα πάνε στο τελικό. Δεν γίνεται. Καλά, Champions League είναι όλο και κάποιες καλές ομάδες προφανώς. Δεν θα πάει λεπτός να είναι με την Λουντογκόρετς. Κοίτα, καλό. Καλό, εντάξει. Θα κάνεις και ένα τρίμηνο στην Κωνσταντινούπολη, σούπερ. Θα το κανονίσουμε του χρόνου. Γιατί όντως είναι εμπειρία ζωής, νομίζω. Εμπειρία ζωής είναι να βρεθείς και σε ένα Grand Slam, να ξέρεις, Στέργιο. Σε ενημερώνω. Αλλά ακόμη πιο δύσκολο. Τόσο. Δεν καίγομαι. Όχι, ρε. Και σε ένα NBA παιχνίδι. NBA, ναι. Ακόμη πιο μεγάλη εμπειρία ζωής. Άστο. Αλλά είναι πολύ κόσμο στη Μαδρίτη. Εγώ αυτό βλέπω. Έχω βρεθεί σε φιλικό του NBA. Γίνεται δουλίτσα. Σε που? Επίσημο, όχι, στη Μινεσότα. Ναι. Mm. Πόσο χρονών? 17 στα 18. Έλα, ρε Στέργιο. Τι μα τα λε αυτά, ρε φίλε. Ναι. Φοβερά. Και τότε έπαιζε στη Μινεσότα ο Ντίν Γκάρετ, ο οποίος δεν τον γνωρίζει αγάπη, έμεινε άποντος στο τελικό της Βιτόρια με την Ταουκρές, 0 πόντους. Ναι. Και κρέμασε ολόκληρη την ομάδα. Πολλά έχουν ακουστεί και γραφτεί για την απόδοση του Αμερικανού τότε. Και μετά πήγε και ήταν βασικός στη Μινεσότα, στους Τίμπεργουλφς. Και είδαμε και ένα φιλικό του. Το καλοκαίρι του 97. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, Στέργιο, μια ησυχία υπάρχει από ό,τι βλέπω. Εδώ, εντός των τυχών. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Στην ΑΚ, στον αστερισμό του Καρντόσο. Στον ΠΑΟΚ περιμένουμε. Περαστικά τους. Ναι, στον ΠΑΟΚ περιμένουμε. Καλή επιτυχία στον Καρντόσο. Περιμένουμε εξελίξεις, περιμένουμε απαντήσεις, περιμένουμε αποφάσεις. Θα πρέπει σίγουρα, δεν ξέρω πώς σκέφτονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και τι ακριβώς περιμένουν,
να τελειώσει το θέμα του Σάχομαι με τον Κάνη. Ε, ναι. Ένα από τα δύο. Όχι ότι ήρθε η στέλεια του κόσμου και δεν προλαβαίνει ο ΠΑΟΚ. Αύριο όχι, απλά καλό είναι να τελειώσει. 1 Ιουνίου. Και το έχουμε ξαναπεί, θα γίνει το πρώτο μέτρημα, η πρώτη αξιολόγηση και ενδεχομένως, αν χρειαστεί, η πρώτη κριτική μετά τις 25-26 Ιουνίου. Όποτε θα συγκεντρωθεί η ομάδα για πρώτη φορά και μετά τον Ιούλιο θα ανέβει στην Ολλανδία. Εκεί θα γίνει το πρώτο μέτρημα και η πρώτη αξιολόγηση, τι έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, τι δεν έχει κάνει και πότε θα πρέπει να κάνει αυτά που δεν θα έχει κάνει μέχρι τότε. Αλλά καλό θα είναι τις επόμενες μέρες να έχουμε και άλλες υποθέσεις να κλείνουν. Η νούμερο ένα θεωρώ ότι είναι η εσωτερική του Σάχοφ και του Κάνιας. Ναι, και για να ξέρεις τι σου γίνεται στη μεσαία γραμμή. Τα του εξωτερικού, τι θα γίνει με τον Βραζιλιάνο του Γκρόζνη. Κοίτα, άμα κλείσει και ο Ισμαήλ Σίλβα και ένας και τον Κάνια Σάχοφ, μετά υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα και για τη μεσαία γραμμή. Ναι. Και βλέπουμε αν θα υπάρξει και ακόμα μία προσθήκη πρωτοκλασσάτου παίκτη. Όπου βέβαια εκεί οι ισορροπίες είναι περίεργες, γιατί έχουμε πολλές φορές είναι Μαουρίσιο επιστρέφει στο ξεκίνημα σχετικά τη σεζόν, όχι στα πρώτα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, αλλά πιο μετά, προς Σεπτέμβρη. Του Βέρμπλουμ η υπόθεση είναι μεγάλο ερωτηματικό, γιατί κανένας δεν ξέρει τι κατάσταση θα είναι. Και ξέρουμε ότι θα χρειαστεί πολύ καιρό για να μπει. Ναι, είναι δεδομένο και ότι μεγάλη υπομονή. Μεγάλη υπομονή από όλες τις πλευρές. Στο ξεκίνημα της προετοιμασίας θα είναι εκεί. Τώρα το πότε ακριβώς θα μπει, θα είναι στο πρώτο στάδιο, στο τέλος, θα είναι στο δεύτερο στάδιο. Θα παίξει κάποιο φιλικό. Μακάρι να παίξει, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω να υπάρχει στο μυαλό του Λουτσέσκου να τον έχει στις μάχες για το Champions League. Μας είχε πει και ο Γιώργος Τσονάκας εδώ ότι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας τουλάχιστον θα μπει πολύ πολύ σιγά. Δεν θα πιεστεί ο Βέρμπλουμ. Γιατί πρόκειται για ένα πιο σύνθετο τραυματισμό σε σχέση με τον Βιερίνια και με τον Μαουρίσιο. Και η κατάσταση του παίκτη πριν δεν ήταν καλύτερη δυνατή, γιατί δεν είχε κάνει και προετοιμασία πέρσι. Οπότε γενικότερα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για τον Βέρμπλουμ. Που βέβαια ο ίδιος καταλαβαίνουμε και μαθαίνουμε όλοι ότι το παλεύει. Εντάξει, δουλεύει καλός, πολύ. Είναι καλός επαγγελματίας, ανεξάρτητα αν το καλοκαίρι μας έδωσε ή ορισμένοι, να το πω καλύτερα, σχημάτισαν την εικόνα του τουρίστα ναι. και του παραλία. Δεν είναι έτσι ο Βέρμπλουμ. Ναι. Okay, το γεγονός ότι το πήγε μέχρι τέρμα και δεν απαντούσε στον ΠΑΟΚ δεν έχει να κάνει με το ότι ήθελε να κάνει διακοπές. Απλώς περίμενε μια πρόταση ενός άλλου πρωταθλήματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κάτι που δικαιούται να το κάνει ο κάθε επαγγελματίας. Τώρα, βέβαια, εσύ από την άλλη παίρνεις τις δικές σου αποφάσεις. Άμα έχεις διάθεση να περιμένεις, περιμένεις. Αν δεν μπορείς να περιμένεις. Εντάξει, σου πάω και έχει διάθεση να περιμένεις. Δεν βγήκε σε καλό στην πρώτη χρονιά η. Εντάξει, δεν πρόκειται να δείξει και πολλά πράγματα. Ήταν γιατί εκείνη στο ανέβασμά του το έπαθε. Εκεί ναι, που τον βλέπαμε το να παίρνει αγώνες και να δείχνει και στοιχεία. Με το Λεβαδιακό. Ένα παίξει aggressive και κάτι διαφορετικό στη μεσαία γραμμή. Εκεί πάνω τροματίστηκε με σοβαρά. Εντάξει, είναι μεγάλη υπόθεση να κάνεις προετοιμασία. Το ίδιο ισχύει φέτος και για τον Μίσιτς. Ναι. Είδαμε άλλον Μαουρίσιο χωρίς προετοιμασία και άλλον Μαουρίσιο με προετοιμασία. Και Βαρέλα και Μαουρίσιο και πάρα πολλά παραδείγματα. Και Μπίσεσβαρ ακόμα. Αν και είχε κάνει και πρώτη προετοιμασία ο Μπίσεσβαρ. Από ξένους νομίζω ο Μάτος ήταν αυτός που πολύ σύντομα έδειξε τα στοιχεία του. Αλλά αυτό είχε να κάνει με τον κάθε παίκτη. Ίσως και με τη θέση που παίζει ο κάθε παίκτης. Ναι. Γιατί άλλο να είσαι back και άλλο να είσαι στη μεσαία γραμμή που είναι μια θέση στον άξονα πάρα πολύ σημαντική, ειδικά για αυτόν τον back. Οπότε είναι γενικά τα ερωτηματικά στη μεσαία γραμμή αρκετά και είναι και η απόφαση που πρέπει να πάρθει δύσκολη, γιατί πρέπει να αποφασιστεί τι θα γίνει, αν θα υπάρξει και άλλη προσθήκη ή αν όχι. Ο Τόσκα δεν κλείθηκε στην. Όχι, κλήθηκε. Α, κλήθηκε. Ναι, κλήθηκε στην Εθνική Ρουμανίας. Κλήθηκε στην Εθνική ο Τόσκα, που κατά 99,9% θα αποχωρήσει. Καλά, νομίζω ότι ήδη έχει αποχωρήσει έτσι κι αλλιώς ο Τόσκα. Τίμιος παίκτης για μένα. Όποτε χρειάστηκε περίοδο, έπαιξε και έδωσε πράγματα. Χωρίς Γιαννούλη, που υπήρχε το άγχος τι θα γίνει αν τραυματιστεί ο Βιερίνια, έδωσε μια ασφάλεια στο Λουτσέσκο ότι αν χρειαστεί έχω να προσφερθεί διεθνή. Που δεν θα με εκθέσει. Ναι. Δεν ήταν Βιερίνια, ούτε θα έπαιρνε την ομάδα πάνω του. Καλύτερη παρουσία στο κέντρο της άμυνας. Γιατί νομίζω ότι αυτή έτσι και ήταν η θέση, το λέγαμε και πριν έρθει, ότι είχε παίξει πολλές φορές σε τριάδα μπακ. Ως τόπερ δηλαδή. Ναι. Εντάξει, και αριστερά άλλα στοιχεία από αυτά που χρειαζόταν ναι, ο ΠΑΟΚ. Ενδεχομένως έναν άλλο ΠΑΟΚ να έχει θέσει ο Τόσκα των προηγούμενων ετών. Τώρα με
Κρέσπο Βαρέλα και έναν Ίγκασον για τον οποίο έγινε μεγάλη επένδυση, δεν έχει θέση, θεωρώ. Ναι. Έτσι φαίνεται. Οπότε θα βρει μια ομάδα καλή ο Τόσκα να συνεχίσει την καριέρα του, γιατί δεν νομίζω να συνεχίσει και στην Πέτης. Ναι, και στην Πέτης βγαίνει το διάστημα ότι δεν έχει θέση στο ρόστερ της νέας σεζόν. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως την εθνική θέση έχει κανονικά, σταθερά. Εντάξει, είναι καλό που βρίσκεται, εντάξει. Στην εθνική Ρουμανίας. Τη σειρά και στα τελευταία μάτς που κλήθηκε να δώσει ανάσες στου στόπερ. Δηλαδή και στο παιχνίδι με τον Πάστα Γιάννενα. Ναι. Ήταν μια χαρά αλάνθαστος, παρότι είχε να παίξει εκείνη την περίοδο πάρα πολύ καιρό. Και στο κύπελο έδωσε λύσεις. Και αυτός πολύ ενεργός παίκτης και στο αποδυτήριο και στο γύρω-γύρω, ναι, της ομάδας. Παρά το γεγονός ότι είχε λιγότερο χρόνο και έμεινε σε πολλά παιχνίδια εκτός, όσο ήταν εδώ το χάρη και το έζησε. Όταν ένας ποδοσφαιριστής που έρθει σε μια ομάδα η οποία πηγαίνει τρένο για 10-12 μήνες, έχει ένα προπονητή που έχει τον πλήρη έλεγχο των αποδυτηρίων και καταλαβαίνει ο παίκτης ότι έχει μπροστά του παίκτες που έχουν το προβάδισμα, όλο αυτό βοηθάει στο να μην δημιουργούνται τριβές, να μην δημιουργούνται μουρμούρες στα αποδυτήρια. Το κατάλαβε και ο Ίγκασον, ναι. Το κατάλαβε και ο Τόσκα, το κατάλαβε και ο Σβιντέρσκι. Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Είναι παίκτες που σε άλλες ομάδες θα ήταν βασικοί και αντικατάστατοι. Κοίτα, αυτό που λες φαίνεται πάρα πολύ σε αυτό που είχε πει, ας πούμε, ο Ενρίκε μιλώντας στο ΠΑΟΚ 24. Ότι όταν πριν έρθω, έχω στο μυαλό μου ότι έχω μπροστά μου 5 και 6 παίκτες γενικότερα στα άκρα και ότι δεν θα έχω χρόνο. Αλλά ερχόμενος εδώ με τη δουλειά που έκανα και με τις συζητήσεις με τον Λουτσέσκου, είδα ότι μου έδωσε τις ευκαιρίες και όσο μπορούσα τις πήρα. Και ο Ενρίκε το κατάλαβε και ο Ρέι το κατάλαβε και αυτοί που είπαμε λίγο νωρίτερα το κατάλαβαν και γενικότερα όλοι κατάλαβαν ότι υπάρχει δικαιοσύνη εντός των αποδυτηρίων. Και όταν γίνεται αυτό, γιατί ξέρουμε όλοι. Ένας παίκτης όταν αρχίζει και γκρινιάζει τι προκαλεί μέσα στα αποδυτήρια. Ναι. Γιατί πάντα σε κάθε ομάδα υπάρχουν στις περισσότερες ομάδες των 2, 3, 4 και αρχίζει μουρμούρα. Στον ΠΑΟΚ αυτό το φαινόμενο δεν υπήρχε. Και το ξαναπούμε μια ακόμα φορά ότι ακόμα και ο Χατσερίδης δεν μπορεί να επικαλεστεί ότι τον αδίκησε ο Λουτσέσκου. Ίσα-ίσα εγώ πιστεύω του έδωσε περισσότερες ευκαιρίες από ό,τι έπρεπε εις βάρος του Μαλεζά. Ναι. Γιατί έπρεπε να δοθούν ευκαιρίες σε έναν ποδοσφαιριστή που έγινε μια πολύ μεγάλη επένδυση με ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Αλλά ακόμα ξανά και ο Χατσερίδης δεν μπορεί να πει το παραμικρό για τον Λουτσέσκο. Ενδεχομένως να λέει, εντάξει, γιατί και αυτός είναι διεθνής και ήταν από γεμάτες χρονιές. Αλλά με την εικόνα που έχει στο γήπεδο, και δεν είναι μόνο το μάτς με τον Άρη που αποβλήθηκε. Όχι, σε όποιο παιχνίδι. Όχι, συγγνώμη, δεν αποβλήθηκε στο μάτς με τον Άρη. Και με την Τζέλση αποβλήθηκε. Και στα υπόλοιπα 9 που αγωνίστηκε. Και στα πρώτα ευρωπαϊκά είχε πολύ κακές παρουσίες και είχε κάνει και εκείνο το πέναλτι που το είχε σώσει ο Πασχαλάκης και πέρασε ο ΠΑΟΚ. Στη Βασιλεία ήταν καλός πάντως. Εκεί που τραυματίστηκε ο Βιερίνια στο παρά 1 στην Ελβετία. Εκεί, ναι. Εκεί ήταν καλός. Δηλαδή, ίσως είναι το μάτσο που δικαιολόγησε το βιογραφικό του. Αλλά πέρα δεν μπορείς να κρατάς ένα μάτς για ένα συμβόλαιο επίπεδου Χατζερίδη. Όχι, δεν μπορείς. Και... απλώς ήταν εκείνο το μάτς κωμικό τότε. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Σκεφτήκαμε όλοι, είναι η αλήθεια. Άλλοι το είπαν φωναχτά, άλλοι όχι, ότι ίσως και να βοηθήσει φετινή χρονιά. Αλλά αποδείχτηκε απλά μια αναλαμπή. Καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας. Νομίζω σύντομα θα έχουμε νέα. Έχουμε πει για το Χατζερίδη ότι υπήρχε ο όρος εκείνος στο συμβόλαιό του. Που τον έβαλε Μαρία Κοντζάρεβα, που προέβλεπε κάποιες συγκεκριμένες συμμετοχές για να μείνει ο παίκτης. Δεν τις έβλεπε αυτές τις συμμετοχές προφανώς. Θα δούμε αν θα πάει σε κάποια τόπο ομάδα της Ουκρανίας. Δηλαδή να πάει στη Σαχτάρ. Τουλάχιστον να πάει στη Δυναμό Κιέβου πάλι. Τουλάχιστον με αυτή την πρόβλεψη στο συμβόλαιο υπάρχει φόρμουλα για να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ και να μην μπει σε περαιτέρω συζητήσεις και να έχουμε ένα σύριαλ με έναν παίκτη που είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους. Γράφανε χθες στην Ουκρανία ότι επειδή έπαιξε μόνο 11 παιχνίδια, ναι, δεν πήρε το μετάλλιο. Πρωταθλητική του Κυπελούχου. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Λίγο κάπου τα έχετε μπερδέψει. Ότι το επέλεξε αυτός. Όχι, θεώρησαν οι Ουκρανοί που γράψαν την είδηση, ναι, ότι επειδή ήταν λίγα τα παιχνίδια. Α, γι' αυτό δεν πήρε μετάλλιο. Ναι, δεν είναι έτσι, παιδιά. Όλοι πήραν μετάλλιο. Okay, ναι. Ο Χατζερίδης επέλεξε να μείνει στην Δηλαδή τούπα. Ο Γλύκος ήταν εκεί που δεν έπαιξε ούτε ένα παιχνίδι. Και ο Γλύκος και οι νεαροί και όλοι. Εντάξει, τέλος πάντων. Ακόμα και ο Σιμεών Παπαδόπουλος πήρε μετάλλια. Και καλώς πήρε. Προφανώς. Ο Χατζερίδης επέλεξε να μείνει στην Τούμπα. Στη Φιέστα. Καλά, εντάξει, το έχουμε πει αυτό. Ήταν εκτός ομάδας γενικότερα. Μαλδίβες. Μόνος του. Στον τελικό. Ο ίδιος έδωσε τον εαυτό του εκτός ομάδας. Ναι. Δεν μπορεί να πει ούτε κάτι για τη συμπεριφορά του προπονητή και των συμπαικτών του απέναντί του. Ίσα-ίσα νομίζω θα μπορούσε να πει ο Λουτσέσκου
Με βάση του ότι αργούσε 25 με 30 λεπτά σχεδόν καθημερινά στην προπόνηση. Ναι, εντάξει. Το έχει πει ο Κάνιος, το έχει πει ο Ζάκο. Τέλος πάντων, ουσιαστικά μια ήρεμη ημέρα σήμερα, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Να δούμε αν θα έχουμε ειδήσεις στο υπόλοιπο της ημέρας. Δεν υπάρχει φυσικά ούτε κάτι νεότερο για τον Σέρτζιο Ολιβέρα. Θεωρώ ότι δύσκολο ο ΠΑΟΚ θα ασχοληθεί με την περίπτωση του. Τουλάχιστον. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να περιμένει να γίνει προετοιμασία της Πόρτο και να δει αν θα τον κρατήσουν ή όχι και πόσα λεπτά θα θελήσει η Πόρτο που δεν είναι και εύκολη στις διαπραγματεύσεις. Εντάξει, που δεν ξέρεις γιατί είναι παιχνίδι τακτικής και από εκεί. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, νομίζω εγώ, δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τον Σέρτζιο Ολιβέρα. Αν γίνει μια σωστή προεργασία που έχει γίνει, το θέμα είναι να υπάρχει σωστή αποτελεσματικότητα. Τα χρήματα που είναι να δώσει στην Πόρτο για τον Ολιβέρα, δηλαδή 4-5 εκατομμύρια, μπορεί να βρει μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που θα είναι πιο διψασμένος από τον Ολιβέρα. Εμένα δεν μου έδειξε την εικόνα ενός παίκτη που σε κάθε παιχνίδι δίνει το 100%. Δεν λέω κάτι για την ποιότητά του, την είδαμε όλοι, αλλά μετά το πρώτο μήνα μου έδωσε την εικόνα ότι εντάξει, okay, θα δώσω από τα 10 που μπορώ τα 6-7 για να γυρίσω το καλοκαίρι στην Πόρτο. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση για τον Ολιβέρα. Δεν συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό, αλλά οκ. Okay. Καθένας έχει διαφορετική άποψη. Λογικό είναι. Εντάξει. Δεν θα μαλώσουμε. Θα δούμε τι θα προκύψει και με αυτό. Το παρακολουθούμε και αυτό. Εγώ νομίζω γενικότερα ότι παίζονται πολλά παιχνίδια τακτικής από την Πόρτο που βάζουν στο κόλπο και άλλες ομάδες για τον Ολιβέιρα. Δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει η ενδεχόμενη αλλαγή με τον Κονσεϊσάο. Θα δούμε. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Ναι. Στέργιο, καλή ψήφο την Κυριακή. Ναι. Είσαι αποφασισμένος. Να πάτε παιδιά να ψηφίσετε. Ναι. Όλοι σας. Όπου ψηφίσετε. Εντάξει, τώρα αν ένας Θεσσαλονικός μένει στο Ηράκλειο, είναι λίγο δύσκολο να έρθει να ψηφίσει, αλλά... Μπορεί να ψηφίσει όσο Θεσσαλονίκη... τεροδημότης τέτοιο. Α, όχι, τεροδημότης δεν είναι. Μην μπερδέψει τον κόσμο, αγάπη, δεν τα πας πολύ καλά. Ναι, δεν είναι για τις δημοτικές. Ναι. Είναι για τις εθνικές και τις ευρωβουλευτικές. Όλα τα ξέρω. Όσοι μπορείτε να ψηφίσετε, να πάτε να ψηφίσετε. Γιατί μιλάμε για την πόλη μας. Ναι, και να... Για τα επόμενα χρόνια. Να δείτε λίγο τι συμβαίνει δεξιά-αριστερά. Μια καλύτερη μέρα. Λιγότερα σκουπίδια, καλύτερες συγκοινωνίες για τους πολίτες και τους τουρίστες της πόλης. Περισσότερος τουρισμός. Γενικότερα μια πόλη πιο ανθρώπινη, με μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί εγώ θα το ξαναπώ έχοντας και εικόνα με τα μάτια μου. Σιγά σιγά θα μιλάμε για την Αριστοτέλους, θα γίνει μια μικρή Ομόνια. Και όσοι νομίζετε ότι αυτό είναι υπερβολικό, περάστε μια βόλτα από την Αριστοτέλους, είτε πρωί, είτε μεσημέρι, είτε βράδυ, από την Ερμού και πάνω, για να καταλάβετε το τι εννοώ. Ωραία, η Θεσσαλονίκη αξίζει επιτέλους κάποια περισσότερα πράγματα. Να ξεκινήσουμε με τα βασικά, καθαριότητα, ασφάλεια, συγκοινωνίες, και να πάμε μετά στα πιο σύνθετα, υποδομές, τουρισμός, καλύτερο αεροδρόμιο, καλύτερο λιμάνι. Γιατί εντάξει, νομίζω ότι έχει αργήσει πάρα πολλά χρόνια η Θεσσαλονίκη να πάρει αυτά που αξίζει. Με την ευθύνη και αυτών που την διοίκησαν τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν... Να μαζευτείτε αύριο να δείτε το τελικό όσοι περισσότεροι μπορείτε. Ναι. Δεν είναι καλύτερα να βλέπεις το τελικό μαζί με άλλα 10 άτομα. Καλά, όπως και να έχει τελικό είναι, θα το δούμε όλοι. Θα το δεις μόνος, θα το δεις με παρέα, καλά θα είναι. Δεν είμαστε στο... δεν θα είμαστε στο Μετροπολιτάνο, όπως οι δύο τυχεροί που απάντησαν σωστά στο quiz της Pepsi Max και είναι ήδη στη Μαδρίτη και ετοιμάζονται σιγά σιγά, φαντάζομαι 6, 7, 8, να είναι στο Μετροπολιτάνο μέσα για να απολαύσουν το τελικό Tottenham Liverpool. Για τους υπόλοιπους, είμαστε εδώ, ας περιοριστούμε στην Pepsi βλέποντας τον τελικό σε όσο το μεγαλύτερη οθόνη μπορεί ο καθένας. Να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι. Έλεγα νωρίτερα, αγάπη, ότι μας έχει λείψει λίγο το ποδόσφαιρο μετά το τελικό του Ολυμπιακού Σταδίου. Ναι. Και μετά το τελικό τον αυριανό θα μας λείψει ακόμα περισσότερο. Μέχρι να αρχίσουν τα φιλικά του ΠΑΟΚ αρχές Ιουλίου. Το πρόγραμμα των φιλικών θα βγει τις επόμενες μέρες. Απομένουν ακόμα κάποιες λεπτομέρειες, οργανωτικές, οι περισσότερες, για να ανακοινώσει ο ΠΑΟΚ το πρόγραμμα των φιλικών. Νομίζω ενδιαφέρει πολύ τους φίλους του ΠΑΟΚ από Ολλανδία και από Γερμανία. Γιατί πάντα στα φιλικά, ειδικότερα σε αυτά που γίνονται Σάββατο ή Κυριακή, έχει πάρα πολύ κόσμο ΠΑΟΚ από Γερμανία και από Ολλανδία που δίνει το παρόν στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας που γίνεται κάθε χρόνο
Μία είναι η εξαίρεση μόνο το 2013 που έγινε στο Λέοπεν της Αυστρίας, που γίνεται στην Ολλανδία. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, το repress.gr είναι στον αέρα, από ό,τι βλέπω. Καλό τάξιδο. Πραγματικά ένα site το οποίο αξίζει να επισκεφτείτε όλοι. Μόνο μπάλα, 100% ποδόσφαιρο, καθαρές απόψεις και σε πρώτο πλάνο το κομμάτι που μας ενδιαφέρει όλους. Μπείτε στο repress.gr να δείτε λίγο και σιγά σιγά να το εμπιστεύεστε όλο και περισσότερο. Μαζί μας σήμερα ήταν τα Ναξούς. Πολλές επιλογές σε γυναικεία συλλογή, ανδρική φυσικά, παιδική, αξεσουάρ και τσάντες, πολλά και τα καταστήματα και πλατεία Αγίας Σοφίας και Mediterranean Cosmos. Και έτσι μισκή μέρα στο τέλος στο νέο κατάστημα, πολλά στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο και φυσικά nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μας και το Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, το οποίο έχει ξεκινάει τον Ιούνιο με μια μεγάλη προσφορά από αύριο δηλαδή, 30 tablets MLS δωρεάν σε όσους από εσάς κάνετε εγγραφή εντός Ιουνίου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα των Data Labs. Πληροφορική και ΑΣΕΠ, μηχανογραφημένη λογιστική, γραμματιακή υποστήριξη, δίπλωμα τεχνικού δικτύου, γλώσση προγραμματισμού, δίπλωμα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και άλλα πολλά. Data Labs για πληροφορίες στο 2310-22-29-62 και datalabs.edu.gr. Μαζί μας και ο Φτίκας. Πλακάκια και είδη υγιεινής με πολλές προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι, με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Περάστε μια βόλτα από τον Φτίκα Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα πάνω από τον κήπο του Καλού ή πάρτε ένα τηλέφωνο 2310-905-503 και ο Φτίκας θα φροντίσει για την καλύτερη ανανέωση του μπάνιου σας. Μαζί μας ήταν και σε όλο το 2ωρο η Στίχημαν. Ξαναλέω, περισσότερα από 500 στοιχήματα. Επιλογές για τον αυριανό τελικό και φυσικά μαζί μας όπως κάθε μέρα το Ρίτζες Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Κλείστε γέρο στα εισιτήριά σας για την παράσταση «Ο λαός τραγούδι θέλει», το μεγάλο αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου από Άγγελο Στέλιο και Διαμαντή Διονυσίου. Αυτά από εμάς. Καλό Παρασκευό αυτό το Κύριακο. Δεν ξέρω τι καιρό θα κάνει και αν θα μας δώσει το δικαίωμα να πάμε σε κάποια κοντινή παραλία. Καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε. Μείνετε στο Λίμπερο 107,4.